Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Αντζασία, ακούγομαι, εντάξει, με. Καλημέρα, ξανά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αδέρφια. Καλό καλοκαίρι σε όλους και σε όλους. Ξημέρωσε μια πραγματικά υπέροχη μέρα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω για την υπόλοιπη Μακεδονία, δεν μας νοιάζει. Είμαστε τοπικιστές, ούτε για την υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε τοπί και την έχουμε δει. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα έχουμε. Όπα. Από λατρεμένο 081. Α, τεράστιες, δουλεύει. Καλημέρα, Σάββας. Και για να προλάβουμε λιγάκι να βγάλουμε εδώ τα μερεμέτια μας, γιατί εγώ έρχομαι εδώ οργανωμένος, όχι με το κινητό μόνο όπως ο Παπαδόπουλας. Άλλη μόνο. Αν μπορείς, μάρκα το αυτό, Παναγιώτη, όταν μπορέσεις. Βάλε, κάνε ένα refresh εδώ πέρα πρώτα και μετά κάνε το automatic, παλικάρι μου. Έχουμε Αναστασία σήμερα. Έχουμε Αναστασία στα αντέξ και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου, την οποία σκοπεύω να υποδεχθώ εγώ τουλάχιστον προσωπικά. Με θεήλα κομμάτι, το οποίο ξέρω ότι το λατρεύει και αφού θα το αφιερώσουμε θα το πάρει και πάνω της, δεν τίθεται θέμα. Να δώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, έτσι χωρίς squeeze, χωρίς τίποτα, ή γυαλιά οράσεως αξίας μέχρι 65 ευρώ. Έχω κάνει ένα λάθος τώρα. Κατευθείαν μπήκα, αλλά παίζει ώρα το χαλί μας. Εντάξει, okay. Δεν πειράζει, τι να κάνεις. Τα λέμε έτσι όλα μαζί. Λίγο περίεργα ακούγεσαι, πάντως. Να πούμε ότι στις 11 και 4 με 11 και 20 ο Λίμπερο θα διακόψει το πρόγραμμά του. Σιρήνες, θα διακοπεί η Τρόικα. Για να συνδεθούμε με τα γραφεία της ΕΠΟ στην Αθήνα για να μάθουμε την ακριβή ημερομηνία της απονομής του προβλήματος του ΠΑΟΚ μέσω Δεκέμβριο φέτος. Εντάξει, γιατί Δεκέμβριο γίνεται η απονομή. 10 με 15 Δεκέμβρη, να είσαι έτοιμη, θα γίνει σύνδεση. Έτσι, έτσι, μπράβο. Είσαι τσακά. Το πήρα την απόφαση. Εντάξει, okay. Βγήκε η χρόνια. 10 με 15 Δεκέμβρη θα ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία απονομής του τίτλου του πρωταθλητή στον ΠΑΟΚ. Θα συνδεθούμε με την ΕΠΟ. Λοιπόν. Το κομμάτι το αφιερώνουμε. Τρίγωνα στην... καλάντα με στη γειτονιά. Πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ την πρωτοχρονιά. Hey, τρίγωνα καλάντα με στη γειτονιά. Μου ακούγεται σαν ψέμα, ΠΑΟΚ, σαν ψέμα και σαν εφιάλτης χρόνος. Λοιπόν, αφιερώνουμε το κομμάτι στην Αναστασία και πηγαίνουμε έτσι με το κομμάτι σαν χαλί για να ετοιμάσουμε εδώ πέρα γιατί έχουμε κωδικοποιημένα θεματάκια. Μην πάνε έτσι. Μα συνέβη και εμά κάτι πρωί-πρωί. Μα έστειλε και ο Χρήστα, θα τη αργήσω προφανώς λιγάκι. Μας ήρθαν λίγο όλα μαζί. Μπέρδεψε τις Δευτέρες μάλλον. Οπότε να το οργανώσουμε με κομματάρα. Περιμένω σχόλια για το κομμάτι από όλες κυρίως εσάς που ακούτε. Το αφιερώνουμε στην Αναστασία. Αχ, το γουστάρω λέει η Αναστασία. Τραγουδάει και τους στίχους και το ρεφρέν και τα κουπλέ όλα. Τις το αφιερώνουμε με αγάπη. Ναι, εντάξει, δεν σχολιάζω ρε παιδί μου. Απλά rock and roll διαμαντάκια. Τα γουστάρω πολύ. Από την Αυστραλία δεν είναι η Jet, Αναστασία. Νομίζω ότι είναι από την Αυστραλία. Νομίζω, νομίζω. Ή από την Αυστραλία ή από Down Under. Ένα από τα δύο. Μου είχε πει ένα παιδί, λέει, ή από Down Under είναι ή από Αυστραλία. Το καλημέρα Σάββας πάντα είναι μήνυμα αισιοδοξίας. Ο περήφανος οδηγός του ΟΑΣ, το οποίος βγάζει μεροκάματο υπό πάρα πολύ σκληρές συνθήκες. Δηλαδή αραχτός με καφεδιά στα αριστερά, ραδιοφωνάκι ανοιχτό και επικοινωνία με Λίμπερο. Είπαμε για τα γυαλιά ηλίου ή γυαλιά οράσεως αξίας 65 ευρώ. Δεν έχουμε κουιζάκι, απλά συμμετοχή. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις τη λέξη γυαλιά οπωσδήποτε, το αποστέλνεις στο 54526. Δεν υπάρχουν χαμένοι και χαμένες, μόνο χαμένα κορμιά υπάρχουν, γιατί πολύ απλά οι χαμένοι, τεράστια μπάντα, οι χαμένοι και οι χαμένες, πάρα πολύ απλά, κερδίζουν δωρεπιταγή αξίας 65 ευρώ, την οποία εξαργυρώνουν στα Opticon Express. Λοιπόν, θεωρούμε υποχρέωσή μας, ο Παναγιώτης και εγώ, έτσι, να ζητήσουμε συγγνώμη ζητάμε. Για αυτό που συνέβη στα τελευταία 11 λεπτά της Παρασκευής. Μόνο εκείνα. Στην εκπομπή της Παρασκευής, ζητάμε και με αφορμή τα τηλεφωνήματα τα οποία δέχτηκα εγώ μετά την εκπομπή. Εγώ να δεις. Και για όλους τους ανθρώπους που μου μίλησαν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, σε θέατρα, κινηματογράφους, δρόμους, μπαράκια, καταγόγια, μπουγατσατζίδικα, για όλους αυτούς που είναι η σιωπηλή πλειοψηφία αυτής της εκπομπής που λέγεται Τρόικα. Η οποία είναι τεράστια. Και την αποτελούν Τσαλτίδης, Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς και Παπαδόπουλος για τους φίλους Παπαδόπουλας. Ένα τεράστιο συγγνώμη από την σιωπηλή πλειοψηφία. Φίλε Τάσο, που μου είπες και το επίθετό σου, που με ζήτησε στη Μαριλής, σου είπα, περιμένω τη Δευτέρα να βγεις στον αέρα. Άτσι, μπράβο. Το να τα λέτε μόνο σε μένα. Ναι. Φτάνει σε σημείο μυθομανίας. Μόνο σε μένα. Όχι, δεν είναι μυθομανία. Ναι.
να πιστέψουν ότι τα λέω εγώ από το μυαλό μου. Ναι, αυτό. Όχι, όχι, καλά, αυτό πάνε και εντάξει. Το άμα είναι κάποιο τώρα, εντάξει. Θα κάσουν ηλικία αυτή να λέω να παρουσιάζω ότι με σταμά. Άστο. Μόνο την Παρασκευή στο θέατρο Σοφούλη. Μόνο την Παρασκευή στο θέατρο Σοφούλη αυτά που άκουσα δεν λέγονται. Και νιώθω περήφανος. Και νιώθω περήφανος που μεγαλώσαμε ακροατές όπως ο Στέλιος τον Αλμπάντης που έγραψε το σενάριο για αυτή την παραστασάρα. Πήγα την το Σάββατο, συγγνώμη, ψέματα, το Σάββατο, συγγνώμη, το Σάββατο πήγα. Ήταν να πάω Παρασκευή, δεν μπορούσα, πήγα το Σάββατο. Και χάρηκα τόσο πολύ που ήταν γεμάτο το θέατρο. Μπράβο. Σε μια παράσταση που δεν είναι αυτό που λέμε αθηναϊκή παραγωγή. Και όταν δίνουμε με Σπύρο Παπαδόπουλο και με Μέμο Μπεγνή έχουμε 120 συμμετοχές. Ενώ όταν στέλνουμε για παραγωγές Θεσσαλονίκης, οι περήφανοι Θεσσαλονικοί γυρίζουν την πλάτη. Ναι. Υπέροχη θεατρική ομάδα η Αλούφ. Υπέροχη δουλειά. Άνθρωποι που δεν βγαίνουν στην τηλεόραση. Γιατί αν βγαίναν θα είχαν συμμετοχή, όταν δίναμε την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό, 200 συμμετοχές. Μπράβο ρε παιδιά, να είστε καλά. Τι παραστασάρα είδα. Τι παραστασάρα. Αν ήταν αθηναϊκή παραγωγή, θα γέμιζε για πλάκα το Radio City. Λοιπόν, αυτά που άκουσα εκεί, για αυτό που έγινε την Παρασκευή, πραγματικά με κάνουν να νιώθω σχεδόν τύψεις. Απλά να πω ότι εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα ποιος ήταν στον αέρα στην τελευταία γραμμή. Η οποία γραμμή κρατήθηκε 7,5 λεπτά. Δηλαδή είχαμε επιστροφή από το τελευταίο διάλειμμα. Παρά 20. 13 λεπτά, όχι ψέματα, ψέματα. 16 λεπτά, ψέματα. 16 λεπτά και τα 7,5 ενώ περιμένανε. Τρεις ακροατές πήγανε σε παραγωγό του Λίμπερο. Το εγγυώμαι εγώ, δεν θα ξαναγίνει. Ποτέ. Δεν θα ξαναγίνει. Όχι για ρεπόρτερ που θα δώσει είδηση, προς Θεού. Δεν λέω τώρα αν βγει η αγάπη μας διακόψει Γαβριλίδου και πει ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Φρανκ Λάμπαρντ για προπονητή, επιτέλους έβγει ο Λουτσέσκου. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αν βγει ο Ματζιούκης ο Γιώργος και πει σημαντική είδηση. Έστειλε ο Τόμ Παπαδόπουλος 150 ευρώ από την Αμερική. Άντε ρε, τόσο πολλά. Εντάξει. Να διαφυλάξετε. Σαν κόρη οφθάλμου. Μέχρι τώρα έχει δώσει ο άνθρωπος σχεδόν μισό εκατομμύριο. Μπράβο, μπράβο. Δεν λέω αυτό. Στον Άρη Γκάσια θα τα δείτε. Καταλάβατε τι εννοώ. Και να πω επίσης ένα τεράστιο μπράβο στον Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Την κοπάνησα. Ο οποίος έφυγε, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, γιατί κάποιοι είπανε ο Παναγιώτης δεν κάνει αποφώνηση. Άρον. Έφυγε. Περίπου 11 λεπτά πριν το τέλος. Εγώ να πω την αμαρτία μου, έμεινα μόνο και μόνο από σεβασμό σε όσες και όσους πήρατε μέρος στους διαγωνισμούς. Έτσι, μπράβο. Εγώ έμεινα μόνο γι' αυτό. Για να μην μπερδέψει ο Χρήστος, επειδή ήταν δύο live και ένα θέατρο. Ειλικρινά, ένα τεράστιο συγγνώμη από την σιωπηλή πλειοψηφία. Γιατί η πλειοψηφία είναι η σιωπηλή, η πολλή είναι η σιωπηλή. Για παράδειγμα, ο λατρεμένος με 164, ο Παοξής, το λατρεύω πραγματικά. Στον οποίο θα αφιερώσει ένα κομμάτι. Δεν τον έχω γνωρίσει. Ούτε εγώ, αλλά νομίζω είχε ζητήσει ένα κομμάτι πριν καιρό, όταν ήσουν μόνος σου. Νομίζω είναι 164, 99% είναι 164. Θα του βάλω εγώ το κομμάτι και νομίζω ότι θα συγκλονιστεί. Αρκεί να είναι τραγούδι. Όχι, τραγουδάρα είναι. Ναι. Ναι. Καλημέρα, λέει, χρόνια πολλά, Μάριε. Σήμερα τι είναι, Λουκιανού. Είναι Λουκιανού, ναι. Θα ακούσουμε κάτι από Κυλαϊδόνη, ναι. Για τη μνήμη του τεράστιου Λουκιανού που έφυγε πρόσφατα. Αρχίζει το μάτς. Σαβίνου, Βάρσο ομολογητού και βεβαίας. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Δεν είμαι και βεβαίας. Αλλά για τι μου λες χρόνια πολλά. Μάλλον. Μήπως είναι σήμερα κάτι, δεν ξέρω. Μήπως κάτι. Δεν ξέρω. Για πέστε ξανά από την αρχή. Λουκιανού. Καμιά σχέση εσύ. Σαβίνου. Μήπως πας στο Σαβίκο, τον μπερδεύεται. Ο Σαβίκος άλλο. Εντάξει, ναι. Καλημερίζω για τα παιδιά όλα που όποτε με βλέπουν να μου κάνουν σοου και με λατρεύουν, ειδικά οι δύο παοξίδες. Βάρσο ομολογητού. Βάρσο. Και βεβαίας. Ναι. Μήπως είσαι βέβαιος για κάποια πράγματα ή ομολογείς κάποια πράγματα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Μην το σουρτίζουμε. Ναι. Χίλια μπράβο στον Παναγιώτη που έφυγε. Κουπάρισα. Εγώ εξηγώ γιατί δεν έφυγα. Δρόμο, έφυγε. Το εξηγώ. Άσε που δεν κατάλαβα που νόμισα ότι είναι ακροατής.
Ένα τεράστιο λοιπόν συγγνώμη, παιδιά. Το υποσχόμαστε, δεν θα ξαναγίνει και επίσης. Και πολλά πράγματα δεν θα ξαναγίνει. Και επίσης. Θα μιλάμε για όποιο θέμα θέλετε. Για όποιο θέμα θέλετε. Αλλά όλοι εσείς, η σιωπηλή πλειοψηφία, μην τρομάζετε. Δεν υπάρχει μόνο το Άρης ΠΑΟΚ στην εκπομπή αυτή. Έτσι, μπράβο. Η εκπομπή έχει σαν σημαία το ότι εχθρεύεται το μονοδιάστατο. Έτσι, μπράβο. Η εκπομπή λατρεύει το πολυδιάστατο. Τα μηνύματα που έστειλε ο Άλεξ Σίλβερ την Παρασκευή, που χρεώθηκε περίπου, αν θυμάμαι καλά, 7 μηνύματα. 7 για να αναλύσει τον Γκάρι Μουρ και του Θιν Λίζη. Δεν είναι για το προσπερνά σε μισό λεπτό. Τα ζηλεύει. Τα ζηλεύουν Παναγιώτη και φίλες και φίλοι. Τα μουσικά ραδιόφωνα της πόλης. Το τι πατάτα έχω ακούσει τις τελευταίες 10 μέρες στα ροκ ραδιόφωνα της πόλης δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Και έχουμε εμείς ακροατές όπως ο Άλεξ Σίλβερ, όπως ο 472, ο οποίος στέλνει λεφτά στους Σουόν στη Νέα Υόρκη για να κάνουν τις παραγωγές τους. Ναι, υπάρχει τέτοιος άνθρωπος, ο παδός του Άρη, πατέρας δύο κοριτσιών. Πάω, δεν είναι αυτός, όχι, μπερδεύτηκα. Πατέρας δύο κοριτσιών που στέλνει λεφτά από την Σαλόνικα της κρίσης στο Big Apple της Αμερικής για να γράφουν άλμπουμ Σουόνς. Είναι αδιανόητο. Οπότε η εκπομπή πραγματικά είναι εχθρός του μονοδιάστατου. Δεν έχει για μένα νόημα να μιλήσουμε για το Άρης ΠΑΟΚ 18 μέρες πριν. Έχει κάποια αναφορά κάτι, να προκύψει κάτι, ναι. Όχι όμως να σουρντίζουμε γραμμές 23 λεπτά, χωρίς νόημα, χωρίς στο ΠΑΟΚ Άρης που είναι 15 μέρες μετά. Τώρα ξέρω, δεν είμαι βλάκας, είναι 6 μέρες μετά. Από αύριο μεθαύριο σιγά σιγά έχει. Εντάξει, ζεσταίνει το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό όμως. Περιμένω κάποιον να βγει, αν το είδε, να καταλάβει ττι έκανε ο Southgate που το ούρλιαζα εγώ από το Μάιο στην Αγγλία προψέ. Α, του είχες βάλει και quiz. Έπαιξε πάλι Κροατία-Αγγλία. Δεν λέω αυτό, Παναγιώτη, το τρενάκι της αγάπης, το love train. Τι έκανε, τι άλλαξε. Η Αγγλία θα ήταν σήμερα ίσως παγκόσμια πρωταθλήτρια το καλοκαίρι. Το μονοπάτι που διαλέξαμε. Έκανε μία κίνηση. Έκανε μία κίνηση ο Southgate. Από όσο το περιμένω. Εγώ είδα 53 λεπτά. 55, κάπου εκεί. Πάλι άνοιξε ο πάτος τους. Κροατία. Το μάτς είναι για 0-2-0-3. Πέρα τα δύο δοκάρια που έχει η Αγγλία. Τα έχει φτύσει ο Μόντριτς. Πέρα τα δύο δοκάρια που έχει η Αγγλία. Δεν αντέχει. Δεν με νοιάζει. Λίγη 0-0. Τι κάνει ο Southgate. Δεν με νοιάζει αυτό. Πες ότι έχασε η Αγγλία 1-0. Μπορεί να βάζει και ένα γκολ άλλο ο πάτος με τον πάτο που είχε. Η ξανθιά η κοντή. Ο Μπαρμπαμιτούς δεν έπαιζε από ό,τι είδα. Χωρίς τον Μπαρμπαμιτούς παίζανε. Δεν μπορεί να βάζει και ένα γκολ. Δεν με νοιάζει. Αγωνιστικά. Τι ομόρφινε την Αγγλία. Τι την ομόρφινε. Τι έκανε. Θα ήταν σίγουρα τελικό η Αγγλία. Από το Μάιο το φώναζα. Έχει πολύ πράγμα για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε. Η εκπομπή της Παρασκευής είναι ο ορισμός της αντίφασης. Τα πρώτα 23 λεπτά με τα τελευταία 17. Είναι ο ορισμός της αντίφασης. Γι' αυτό θα συζητηθούν κάποια πράγματα, αν μπορέσουμε και αύριο, και να δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι και ωραίο αυτό που κάνουμε. Αλλά πληγώθηκα πάρα πολύ με τα τηλεφωνήματα που πήρα και με τους ανθρώπους που μου μίλησαν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, παντού. Παντού. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Γι' αυτό ειλικρινά από την Παρασκευή το πρωί είμαι πνιγμένος. Αλλά κάποιοι κάνουν χαβαλέ. Και μου στέλνουν και μηνύματα. Δεν απαντούσες, γι' αυτό σε πήρα. Ναι. Και μου στέλνουν και μηνύματα. Πότε, Παρασκευή. Και μου στέλνουν και μηνύματα. Παρασκευή στις 12:07. Α, μόλις τελείωσε. Το αν είμαι out, όπως με αποκάλεσες, θα στο απαντήσω το βράδυ από την εκπομπή μου. Να είσαι σίγουρος. Συγγνώμη, πρέπει να είμαι στην απόλυτη απόγνωση για να ακούσω Παρασκευή βράδυ την εκπομπή σου. Είχα να κάνω τουλάχιστον 128 καλύτερα πράγματα. Τουλάχιστον 128. Αλλά δεν με νοιάζει αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα προσωπικά με σένα και το ξέρω ότι σε πάω κιόλας. Και εκτιμώ δύο πράγματα που έχεις κάνει για μένα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Αλλά άλλο η εκπομπή μας και άλλο αυτό που κάνεις εσύ. Είναι το απόλυτο σκοτάδι με το απόλυτο φως. Όσοι θέλουν το απόλυτο σκοτάδι, κανένα πρόβλημα. Δεν θυμάμαι να έχω πει το με τον Ζόρι στον Παναγιώτη, να του έχω βγάλει μαχαίρι, να του πω τι θα ακούσεις ή τι θα δεις.
Καμιά φορά του λέω: Παναγιώτη έχει αύριο. Ο Παναγιώτη μου στέλνει μηνύματα. Προθέσει πάλι μου στείλε. Βάλε έρτε ένα μεσάνυχτα. Δεν μου το με το ζόρι. Πρόταση μου έκανε ο άνθρωπο. Δεν μου έκανε καλά μαχαίρι. Άμα δεν βρει έρτε ένα, μία και μισή. Αύριο το πρωί θα σε σκίσω, θα πετσοκόψω. Εντάξει. Αυτά. Νομίζω παρά καταλάβατε. Πραγματικά ζητάμε συγγνώμη που καταχαστήκαμε τα πρώτα 17-18 ενεργά λεπτά, εννοώ, γιατί άλλο το τυπικό δεν ξεκινήσαμε 10, ας πούμε. Δεν πειράζει. Θα μπορείς να μιλήσεις για τον πανηγυρισμό του Μίτροπου. Για το μαρκάρισμα στον Πέρισιτς, λες Πατερούλη. Καλημέρα, λέει ο Θουβού. Και αυτό. Και μπράβο, ρε Θουβού, ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό. Γιατί εκείνο το βράδυ του Ιούνιου, του Ιούλη, συγγνώμη, εκείνο το βράδυ του Ιούλη, δηλαδή πραγματικά. Ποιος είναι ο τρίτος βοηθός του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ? Ο τρίτος, όχι ο πρώτος, όχι ο δεύτερος, ο τρίτος ποιος είναι? Ο φίλος μου ο Γρηγόρης, που είναι στον ΠΑΟΚ χρόνια προπονητής. Δεν ξέρω τώρα αν είναι το παιδί, ξεκινά το κερνό επίθετό του, μαζί μεγαλώσαμε στη γειτονιά, που είναι Φόλα Τότεναμ. Με μεγάλη προσφορά στον ΠΑΟΚ, χρόνια το παιδί εκεί, αγωνιστής, μαχητής. Που έπαιζε και πολύ ωραία μπάλα, παίζαμε μαζί στη γειτονιά. Ο Γρηγόρης. Το ξεχνάω τώρα. Ναι. Είναι στον ΠΑΟΚ, το παιδί ακόμη νομίζω είναι στον ΠΑΟΚ. Αύριο με το παιδί. Αυτός, αν κατέβαζε εκείνο το βράδυ την Αγγλία, η Αγγλία ήταν στο τελικό. Κακή στιγμή του Southgate. Κακή. Κακή στιγμή. Άφησα τον Πέρισιτς χωρίς κανέναν. Να αλωνίζει. Μα άφησα τον Πέρισιτς χωρίς κανέναν. Δεν είναι όμως αυτό. Δεν είναι αυτό. Στο δημιουργικό κομμάτι, κάτι άλλο. Για όσους είδανε το Κροατία-Αγγλία προψέ. Που λύγει 0-0 αντί για 0-2. Είχα πάλι τα δοκάρια. Είχα πάλι το Ράσφορντ. Ράσφορντ κάνε κάτι, ε. Ράσφορντ κάνε κάτι. Είσαι παικτούρα, ξέρεις μπαλάρα. Αυτό συγκεκριμένα το πλασέ συνέχεια, το χάνεις έλεος. Είναι, πρέπει να είναι το 6ο-7ο φέτος σε 4 μήνες. Με United και Αγγλία. Δεν είναι και Πρίγιοβιτς, τι αγκάρισες. Τι είπες, Ανασία? Διάλειμμα. Διάλειμμα. Νόμιζα σε χάλια, κουράστηκες. Η Αναστασία πρέπει να είναι με ύπνο 3 ώρες. 3 λες, ε. 3. Μόνο που είναι από διασκέδαση. Ενώ εγώ είμαι από δουλειά. Εδώ δουλειά. Έχεις διαφορά. Κατάλαβες, Αναστασία. Ένα άλλο μείον εκτιμάζω ότι δεν μπορείς να απαντήσεις. Ενώ απαντάει μόνος του. Μπορεί να απαντήσεις. Ας ανοίξεις το μικρόφωνο και πάρει, ας ανοίξεις. Με δικό της τρόπο. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο πρώτο break. Έχουμε θεματάκια. Σε μία, κατά τα άλλα, σε ένα νεκρό τριήμερο υποτίθεται. Τα συχαίνομαι τα προκριματικά. Τα συχαίνομαι. Κυριολεκτικά, που σταματά τα πρωταθλήματα και όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει. Έχουμε θεματάκια. Έχουμε. Ο Έλληνας δεν διορθώνεται. Τι να διορθώνει. Καλημερίζουμε όλους αυτούς. Δεν λέω ψέματα. Το είδα με τα μάτια μου. Μπροστά ήμουνα. Οι οποίοι με τα μετάλλια από το νυχτερινό ημιμαραθώνιο κρεμασμένα στο στήθος Παπαδόπουλα. Άλλο πάλι. Τι κάνανε. Φωτογραφιζόντουσαν. Καλά, τραγικό. Πάμε να βγάλουμε μια φωτογραφία selfie. Καλά, έχει στείλει τεράστιο μήνυμα ο Θωμάς ο Στόντον. Για ποτό. Τεράστιο μήνυμα. Φάγαμε στη Φόλα 8 ώρες χωρίς δουλειά. Το έστειλε στη Μαρμίτα. Πήρα κάτι Νορβηγού, πήγα στην Ανοπόλη. Τρέχανε οι άνθρωποι. Ακούστε λίγο μήνυμα του Θωμά του Στόντον. Μήνυμα ψαγμένο με μυαλό. Είναι αυτά που τα έχω αναφέρει 100.000 φορές κι εγώ. Για το βάδι στην παραλία κλπ. Το δρομικό κίνημα στο εξωτερικό υπάρχει συνειδητά εδώ και δεκαετίες. Έτσι, μπράβο. Το δρομικό κίνημα στο εξωτερικό υπάρχει συνειδητά εδώ και δεκαετίες. Εδώ μόλις έπεσε ψωμόλισσα, τρέχει μέχρι και αυτός που για να πάει περίπτερο έπαιρνε αυτοκίνητο. Καλημέρα Χρήστο Λάλα. Τεράστιο μήνυμα. Είδα μπροστά μου τουλάχιστον 800.000 άτομα, παιδιά, γονείς, ανήψια, θείους, πατεράδες σε 32 διαφορετικά μαγαζιά, στέκια και καντίνες με τα μετάλλια του τερματισμού κρεμασμένα στο στήθος να τρώνε και να τρέχουνε τα λάδια, οι σάλτσες και οι μουστάρδες πάνω στα κολάν και τα μετάλλια. Ελάς, το μεγαλείο σου τελειωμό δεν έχει. Break. Χωρίς αυτά βλέπεις πολύ θολά. Τι ωραίο χαλάκι. Εντάξει, βλέπω, εντάξει. Okay. Τι ωραίο χαλάκι που έχουμε, ρε παιδιά. Τι ωραίο χαλάκι. Τι ωραίο χαλάκι. Λοιπόν, δεύτερο μισάωρο εκπομπής, εδώ είμαστε. Είπαμε 11 και 4 με 11 και 20 θα διακόψουμε για να συνδεθούμε με Αθήνα με τα γραφεία της ΕΠΟ. Έτσι, για να πάρα μάθουμε την ακριβή ημερομηνία της απονομής του τίτλου του πρωταθλητή στον ΠΑΟΚ μέσα στον μήνα Δεκέμβρη. Το πήρατε απόφαση. Ο 164 μας εξηγεί για ποιον λόγο μου είπε χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας σήμερα. Πάλι δεν καταλαβαίνω. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης σου ετοίμασε μέσω της Αναστασίας.
το κομμάτι το οποίο είχε ζητήσει τότε. Πριν κάνα τρίμηνο. Και ήσουν μόνος σου. Και το θυμήθηκα. Το θυμήθηκα. Θυμήθηκες. Ναι. Νομίζω, 99% νομίζω ότι είναι 164. Το θυμήθηκα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Το κομμάτι θυμάμαι να μου το ζητάνε. Ναι. Και απλά είχα την ατυχία να είμαι με Σωτήρη Δασκαλάκη. οπότε σε λίγο τώρα θα το. Η Αναστασία το έχει βρει, το έχει έτοιμο. Κομματάρα. Και θα το ακούσουμε. Να ακούσω τι στο διάλογο κομματάρα είναι αυτή. Τέλειο. Ο Θουβού είναι τεράστιο γατόνι. Πραγματικά τεράστιο γατόνι. Και πραγματικά βλέπει μπάλα και βλέπει Αγγλία και αγαπάει Αγγλία. Στο ερώτημά μου, τι έκανε ο Southgate σε αυτό το match που δεν έκανε στο match με την μεικτή Σκάκη. Τον Ιούλιο. Την αποφράδα εκείνη βραδιά στα μέσα του Ιούλη με τη μεικτή Σκάκη. Απαντάει λοιπόν ο Θουβού. Αναστασία, κλείστε τη μουσική λιγάκι. Αν θες να πάμε χωρίς μουσική. Και έχει το κομμάτι το άλλο έτοιμο κατευθείαν και να το βάλουμε για τον 104. Έβαλε τον Μπάρκλεϊ. Γι' αυτό λες τότε. Σίγουρα. Ή το ότι έκανε μία αλλαγή και αυτή ήταν η απάτη ο Στέρλινγκ. Θουβού είσαι τεράστιος. Σαφώς και εννοώ το Ρος Μπάρκλεϊ. Ούρλιαζα τότε ότι από την Αγγλία έλειπε ή ο Jack Wilshere που ήταν καλά τότε. Μετά τραυματίστηκε, έτσι. Τώρα τραυματίστηκε ξανά το παιδί. Έχει την κατάρα αυτή το παιδί. Ή ο Ross Barkley. Ένας από τους δύο. Τον οποίο ο Ross Barkley, αν δεν κάνω λάθος, το σκεφτόταν να το βάλει. Τελευταία στιγμή δεν τον έβαλε. Αν θυμάμαι καλά. Ένα από την Αγγλία το καλοκαίρι ένα πράγμα έλειπε. Ένας να κρατάει την μπάλα και να περάσει κάποια κάθετη. Σφύριζε. Δηλαδή. Είναι συγκινητικό το ότι τις κάθετες κυρίως τις έβγαζε ο Μαγκουάιρ. Έτσι, μπράβο. Ο Στόπερ. Και στην Τούμπα, για όσους βλέπουν μπάλα, γιατί άκουσα διάφορους τις δύο επόμενες μέρες, κυρίως στο Ζαγόρα. Γιατί εγώ επιλεκτικά εκπομπές που θέλω τις ακούω. Κυρίως τον Ζαγόρα ή κυρίως στον Ζαγόρα. Στον Ζαγόρα. Α, μάλιστα. Στον Ζαγόρα. Mm. Κυρίως στον Ζαγόρα. Ναι. Βγήκαν διάφοροι, βέβαια λογικό τώρα. Ο μέσος Έλληνας, ο φίλαθλος, ξέρει ποιον. Από την Τζέλσι, στη μεσαία γραμμή, τον Ταμτάκο. Το Ιβυροειδές. Έτσι, πες το. Και λέγανε για τον Πέδρο. Στην Τούμπα, όλη τη δουλειά την κάνει ο Ρος Μπάρκλεϊ. Έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο στην assist. Στον goal του Γουίλαν. Απλά αμφιβάλλω εκείνη την ώρα αν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, στις κερκίδες, και ρωτούσε ένα τυχαίο δείγμα. 200 οπαδών του ΠΑΟΚ. Ποιος είναι εκείνος ο ξανθός, το γομάρι, ο ψηλός στο κέντρο Κοντομάλης. Αμφιβάλλανε, απαντούσαν οι πέντε. Και είναι λογικό, εντάξει. Ο πολλής κόσμος ξέρει, είναι Πέδρο, Μπαρσελόνα. Αυτά. Γενικά οι Άγγλοι είναι υποτιμημένοι. Ευτυχώς ουρλιάζουμε τρία άτομα, ενάμιση εδώ και ενάμιση στην Αθήνα. Έχει πέσει η γραμμή, τώρα αυτή είναι η μόδα. Ό,τι είναι οι Ιβυροειδές να γίνεται αυτό. Θα περάσει. Εντάξει, ξέρουν όλοι τον Πέδρο. Όλοι ξέρουν τον Πέδρο. Εντάξει, οκ. Okay. Γι' αυτό. Αμφιβάλλω κατά ποιο. Μπορεί κάποιοι να νόμιζαν ενέργειες του Μπάρκλεϊ ήταν ο Πέδρο. Από μακριά. Τόσο του γάνια λες να είμαστε. Το έζησα εγώ και με τον άλλο μάτς. Έτσι, μπράβο. Το έζησα. Δίπλα μου άλλος λέει. Τι κάνει ρε εσύ ο Πέδρο. Του λέω φίλε, ο Μπάρκλεϊ. Μου λέει ποιο. Λέω ο Μπάρκλεϊ. Ο Τσάρλς. Νόμιζε ότι είπα Bake Rolls. Ναι, λες να άφησε το NBA. Και μου λέει με τρύπα στη μέση. Εντάξει. Μπράβο ρε Θουβού. Ναι, ναι. Πες μου εκείνο το βράδυ με Μπάρκλεϊ. Πώς θα αποκλειόμουν από τη μεικτή Σκάκη. Άστα να πάνε. Πες μου εκείνο το βράδυ, ανέβαζε τον Άλεξ Άρνολντ εκεί από τη μεριά εκείνη πάνω στον Πέρισιτς, πώς θα αποκλειόταν η Αγγλία. Πες μου έναν τρόπο. Μέχρι το 60 δεν υπάρχει Κροατία. Και τελικώς είναι ένα μάτς. Είναι και Αγγλία-Γαλλία. Μέχρι το 60 δεν υπάρχει Κροατία. Το είπα και εγώ, το είπε και ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος σε ένα υπέροχο άρθρο την επόμενη μέρα. Αυτοκτονία της Αγγλίας. Και το ανέλησε κατεβατό. Αυτοκτονία με τιμή. Κατεβατό. Που δεν με νοιάζει αν είναι σε payroll και σε ποιο payroll είναι. Εγώ διαβάζω τα άρθρα του. Για μπάλα. Για ποδόσφαιρο. Όλοι οι άλλοι γράψαν. Όλοι οι Κροατές, το πάθος. Ποιο πάθος. Βάζω τον Άλεξ Άρνολντ. Την μπακάρα αυτή της Λίβερπουλ. Το μαυράκι, το σκύλο. Που έκανε ό,τι μάτς έπαιξε πολύ καλά. Τον βάζω από εκεί. Να τρακέρνει πάνω ο Πέρισιτς και όλα τελειώνουν. Αυτό το, να απομονωθεί έτσι. Την μπακάρα της Λίβερπουλ. Την μπακάρα. Μια χαρά πάει το παιδί. Αν συνεχίσει έτσι, μακάρι. Όπως μου αρέσει και ο Ρόμπερτσον. Εγώ τα καλά τα ωραία τα λέω. Πώς, τι θα έκανε ο Πέρισιτς. Πού θα βρίσκε χώρο να κινηθεί πάνω στον τοίχο που θα έπεφτε. Την ισοφάριση πώς ήρθε με την κεφαλιά. Κάτι είχε γίνει. Κεφαλιά. Όχι, το τρώμε την Κολομβία. Η ισοφάριση είναι στον αέρα η τέτοια του Πέρισιτς. Τσιμπάει την μπάλα. Από τα δεξιά η σέντρα. Με το πλάγιο που κάνει το πλάγιο ο Μάτζου. Το 2 είναι αυτό. Του Μάτζουκιτς. Τώρα... Εκτελεί γρήγορα το πλάγιο. Πάλι αποστημένο το έχει φάει το γκολ.
κεφαλιά, παραμάζωμα. Κάποιον παίρνουν παραμάζωμα. Το αρέσει, δεύτερο, η Αγγλία. Όχι, τον κόλπο που δέχεται η Αγγλία. Ήταν ντάλεκο άλλο με τον κόλπο που τρώει με την Κολομβία. Σε ποιο. Α, στο, στο μάτσο με την Κροατία. Την Κροατία, ναι. Δεν μπορεί να θυμηθεί. Καλά, εντάξει. Αυτό τώρα δεν. Εντάξει, okay. Ναι. Δεν, αυτά όλα είναι οι φάσεις που έτσι πέμπει η Αγγλία. Α, πού να γίνουν αυτά μετά. Δεν θα υπήρχαν όλα αυτά. Είναι άλλο σενάριο τελείω. Βάζω από εκεί τον Άλεξ Άρνολντ. Πού θα κινηθεί. Τον Κίτσιου βάλε. Βάλε τον Κίτσιου. Α τον Άλεξ Άρνολντ. Κάνε τον Κίτσιου Άγγλο για ένα μάτσο, βάλε τον Κίτσιου το Στέλιο. Στελάρα. Μια χαρά το παιδί. Βάλε τον Κίτσιου. Ακίνητο να κάθεται, πέφτει. Ο Πέρισιτς είχε να κάνει μετά το 60, έκανε τριαντάρια χωρίς να βρει κανέναν απέναντι. Έμοιαζε βιονικό. Συγγνώμη, δηλαδή, βάλε του τέτοιου του Ηρακλή, του Κυριακίδη. Βάλε τον Κυριακίδη, του Ηρακλή. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τελειώνανε όλα, τέλος. Το Κουτρομάνο, το Δημήτρη. Βάλε τον Κουτρομάνο. Για Ηρακλειδής. Αν είδατε το μάτς, περιμένουμε σήμερα εντυπώσεις. Εγώ δεν μπόρεσα να πάω. Με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ωραίο μάτς έμαθα τι έγινε. Διάβασα ρεπορτάζ, δεν έχω εικόνα. Από ό,τι διάβασα, αν δεν δω, δεν ξέρω. 1-1 ο Ηρακλής με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Λοιπόν, έχει το κομμάτι έτοιμο που, ζήτησε, που το θυμήθηκε ο Παναγιώτης. 164 αφιερωμένο. Για να πούμε κάτι. Να πούμε κάτι. Άντε, βάλ το κομμάτι. Κοσμοπλημμύρια. Να μιλάμε πάνω στο κομμάτι. 3.000-4.000 πόσους είχε. Πού βρε. Στο ΆΚΑ, στο ΆΚΑ. Σε ποιο? Στην δημοσιογραφία της Εθνικής. Α, ναι. 4.500. Και φυσικά τα παλικάρια, τα εθνίκια, οι Ούγγροι. Τι? Που πετάξαν από 800 τέτοια κάτω. Αυτή έτσι. Καλά που δεν είχε ανθρώπους. Έχει να βιώσει πολύ. Αλήθεια. Κροατία, Αγγλία. Γιατί και κλεισμένο το θυρών. Άρα έχουμε και λέμε. Ερυθρός Αστέρας, Σέρβοι γενικά και κλεισμένο το θυρών. Κροάτες και κλεισμένο το θυρών. Ούγγροι και κλεισμένο το θυρών. Πριν 2-3 χρόνια, Ρουμανία και κλεισμένο το θυρών. Τι κοινό έχουν αυτές τις χώρες και πέφτουν αυτές τις τιμωρίες. Και πάει να αποκτήσει και η Βραζιλία. Και είναι και κλεισμένο το θυρών. Τι έχουνε. Εύκολο, έτσι. Εύκολο. Παροπίδες. Λοιπόν, σε αυτόν που το ζήτησε τέλος πάντων. Το θυμήθηκε ο Παναγιώτης, αφιερωμένο το κομμάτι. Σε αυτόν που το ζήτησε. Κατεβαίνω Σάββατο βράδυ και μάλιστα πήρα τηλέφωνο τον Παναγιώτη και τον ξύπνησα. Κοιμόταν εκεί σαν ζώο. Τον ξύπνησα τον άνθρωπο. Τι να κάνουμε, πτώματα ήμασταν. Το ξέρω, παλικάρι μου. Θα συνέχισε τη δουλειά, αλλά δεν μπορώ, Μάρη. Έχω κουραστεί πάρα πολύ 15 χρόνια που εγώ να κλείνει η Όλγα, να κλείνει η παραλία, να κλείνει ναι. Τη Τσιμισκή. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ναι. Θα βγω 12 η ώρα, 11. Ναι. 11 βασικά βάλω το ξυπνητήρι και. Λοιπόν, θέλω να. Όταν ανοίξουμε γραμμές, μετά τις 11 θα ανοίξουμε γραμμές. 23-10-287-888. Θα θέλαμε πάρα πολύ να ακούσουμε κάποιους και κάποιες που πήραν μέρος στον 7ο Διεθνή Νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Λοιπόν, κατεβαίνω το Σάββατο με μία φίλη, με αυτοκίνητο, με πάρα πολύ δισταγμό. Βασικά σχεδόν τετράγωνο με τετράγωνο κατεβαίναμε, για να δούμε μπας και είναι, ξέρεις, είναι κλειστά οι δρόμοι κτλ. Ώρα. Και βλέπουμε ώρα 12:20. Ναι. 11:30-12:20. Και βλέπουμε ότι όντως κυλάει μια χαρά, είναι άνετα. Τέλειο στο πανηγύρι. Και πήραμε το πρώην υπέρ αισιόδοξο μήνυμα όταν είδαμε τους πρώτους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στον ημιμαραθώνιο στη Βασιλέως Γεωργίου να κινούνται ανατολικά. Λέμε πάει, τελείωσαν όλα, είμαστε άνετοι, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε. Από εκείνο το σημείο, από τους πρώτους που βλέπω και τις πρώτες, οι μισοί και μισές κρατάνε στα χέρια παγωτάρες, κρέπες με 15 είδη. Όχι, Παναγία μου. Σε μία κυρία πρέπει η μισή κρέπα να έφυγε πάνω στο υπέροχο κολάν της. Πάει Ουγγαρέζα. Το οποίο δεν ξέρω, ήταν Nike, ήταν Reebok, ήταν Puma. Τις λέω όλες μαζί τις εταιρείες για να πάρουμε κανένα φράγκο από όλες. Κυπουρού. Βλέπω, φτάνουμε στο Δημαρχείο απέναντι. Στο Δημαρχείο, σε εκείνο το ύψος, απέναντι. Είχε μία έξτρα καντίνα. Μασολείο το, μασολείο λεπτό. Εκεί που κάνει μία κούρβα. Μία κούρβα για να βγει Παναγιώτη στην Μεγάλο Αλεξάνδρο. Έτσι, μπράβο, ναι, πες το. Χώρια από την καντίνα τη μόνιμη που έχει. Ναι. Και στις δύο καντίνες. Παροξισμός. Παιδιά, πιστεύω ότι αν δεν φάγανε. Να ψάξει τον καντινιέρη η γυναίκα του. Ζει, είναι καλά ο άνθρωπος. Πρέπει να φάγανε και τον καντινιέρη. Πάντα κρεμμυδία. Κόβουμε για λίγο Παναγιώτη αριστερά και είναι τύπος ο οποίος πάνω στην καντίνα κολλημένος προφανώς περιμένει κι άλλη παραγγελία. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Ναι. Μπούκοβο. Παλικάρι μου, φοράει το τίσερ με το νούμερο κανονικά. Το μετάλλιο κρεμασμένο. Φάτε και σκάστε.
και έχει τρέξει η μουστάρδα και οι λίγδες πάνω στο μετάλλιο. Ωρε φίλε, μετάλλιο είναι αυτό. Οι άλλοι πιο εκεί, ναι, στο χέρι, το hot dog. Οι άλλοι, η κόρη της δεν ξέρω τι, πανσέτα δεν ξέρω τι, και βγαίνουμε και selfie. Γυρονίκη. Μετά το τραμα... Πώς το είπες? Γυρονίκη. Πώς το είπες? Γυρονίκη. Άσε τον ήλιο να μπει. Και πηγαίνουμε μετά με τη φίλη μου για να πιούμε από ένα καφεδάκι στα γρήγορα, γιατί πραγματικά νιστάζαμε. Εκεί στο Λευκό Πύργο απέναντι. Νιστάζοντας ή έκανες τον νιταγμένο ή ήθελες άλλα πράγματα? Στο Λευκό Πύργο απέναντι. Όχι, δεν έχω καμία σχέση. Γιατί είσαι πονηρούλες αυτά. Όχι. Ήθελες κοκό? Όχι. Και καθόμαστε σε ένα ψισταροκαφενείο. Έτσι, για πες. Αράζουμε εκεί. Τι έγινε εκεί? Έρχεται, μου συστήνεται ο τύπος που το έχει. Ναι. Μου λέει, Σλαμά, σε βλέπω τηλεόραση, τα λοιπά. Λέω, ραδιόφωνο, λέει, κάνεις και ραδιόφωνο. Λέω, εντάξει, κατάλαβα. Κατάλαβες. Το ένα κάνουμε 35, το άλλο το κάνουμε αυτή η ρουφιάνα η τηλεόραση. Τέλος πάντων. Πες, κονόμησες σήμερα, γιατί μας μιλάς. Ποια να κονόμησε? Α, τι είπατε? Παναγιώτη, ναι, δεν είχε σκαμνάκι. Να κάτσει άνθρωπος. Μας κατέβασε καρέκλα από πάνω για να κάτσουμε, να πιούμε 10 λεπτά το καφεδάκι. Τι περιγράφεις. Έτσι. Έναν ελληνικό εγώ, μισό ελληνικό ήπια, και ένα εσπρέσο η κοπέλα. Μάλιστα. Παναγιώτη, ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν έλεγες, θέλω, δίνω 200 ευρώ απλά για να καθίσω. Δεν θέλω να φάω, ναι, να καθίσω. Ούτε για αστείο. Παροξυσμός. Πρόσεξε. Ναι. Οι 19 στους 20 ήτανε από αυτούς που πήραν μέρος στο μαραθώνιο. Ναι. Μου λέει ο άνθρωπος, το τραπέζι αυτό το βλέπεις? Δεν λέω τώρα το όνομα για ευνόητους λόγους. Νομίζω είχε γάμο. Είχε 20-21 άτομα. Ναι. 22. Φαντάζομαι. Λέει, οι 18 έχουν τρέξει. Λέει, δεν είναι μόνο αυτοί που βλέπεις τις φανέλες. Και οι χαρτοπετσέτες είναι και άλλοι που αλλάξαν, λέει, πάνω, ναι, βάραν ένα ζακετάκι κτλ. Ναι. Λέει, δεν μου έχει μείνει τίποτα. Τίποτα. Α, τώρα λέει, αν θες να φά... δεν έχω τίποτα. Κονόμηση. Αν το ήξερα, μου λέει, ναι, θα παρήγγελνα 20 κιλά κιμά ακόμη. Πω, να τον είχα εγώ. Χωρίς να τρέξει. Εσύ, γι' αυτό και στέλνει το τεράστιο μήνυμα Θωμάς ο Στόντο. Έτσι, μπράβο. Το οποίο αξίζει να διαβαστεί 100 φορές. Πριν το διαβάσεις, μιλάμε για 18-20.000 κόσμο, λένε ότι είσαι. Μετέχοντες. Ναι, 18.000 κόσμο. Πού μείναν όλοι αυτοί, ρε φίλε? Καθ' αμφίβολα δεν είναι όλοι. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι εκτός πόλης, δηλαδή μένουν εκτός Θεσσαλονίκης ή εκτός χώρας. Δεν είναι δύσκολο. Η πόλη έχει πληθυσμό 100. Εντάξει, πόσο είμαστε, ένα 200, πόσο είναι. Πώς στη Θεσσαλονίκη τρέξανε? Λες πολύ είναι. Δεν το νούμερο, εντάξει, οκ. Το θέμα είναι κάτι που δεν το είχαμε. Γι' αυτό λέει ο Θωμάς ο Στόντον να το σχολιάσουν το δρομικό κίνημα, το δρομικό. Όχι το βρωμικό, το δέλτα. Το δρομικό κίνημα στο εξωτερικό υπάρχει συνειδητά εδώ και δεκαετίες. Τι να πω, ότι οι Φιλανδοί από το Μεσοπόλεμο οι άνθρωποι πηγαίνανε από το ένα χωριό στο άλλο τρέχοντας. Ναι, εγώ πήρα κάτι Νορβηγούς, πήγανε πόλη. Γιατί δεν τρέξανε? Τι? Τρέξανε μετά το Μαρκόνιο. Α, μετά τον αγώνα. Sorry. Τρία άτομα. Ναι. Λοιπόν, εδώ μόλις έπεσε ψωμόλισσα. Τρέχει μέχρι και αυτός που για να πάει περίπτερο έπαιρνε αυτοκίνητο. Ποιος διαφωνεί? Πραγματικά ποιος διαφωνεί? Εγώ δεν ξεχάσω που με περιμένανε κάποια στιγμή ο φίλος μας ο Γρηγόρης και ο Παναγιώτης στον Μπελέρ. Ωραία χρόνια. Μέσα του 90, μέσα του 90. Και φτάνω, ήταν κάπου να πάμε και μου λένε άντρες, οι καθυστέρησες έκανες τα λοιπά. Λέω το πήραμε ωραίο από την παραλία και ήρθα. Λέω απερπάτησα ναι, κιόλας. Και τι σου είπαμε? Και είναι 2-3 άτομα άλλα. Ναι. Εκεί, παιδιά, έτσι γνωστοφίλοι, όχι φίλοι. Ναι, ναι. Γνωστοφίλοι και δική μου και του Παναγιώτη, όχι κολλητοί κτλ. Τι γίνεται και το ένα και το άλλο. Οι δύο πανοραμίτες και ο ένας κάτι ωραίο καστρο, κάτι τέτοιο. Φράγκα. Τι? Όχι ωραίο καστρο. Δυτικό πανόραμα. Δυτικό πανόραμα. Δυτικό... Καλό ρε φίλε. Ναι. Καλό. Γεια σου ρε Μέγκαν, περιμένει παιδί η κούκλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, φίλε. Ναι. Εσένα δεν σου αρέσει? Τι λες, δεν μου αρέσει. Σου αρέσει? Όχι όσο η Αναστασία, αλλά μου αρέσει. Α, εντάξει, καλά. Γιατί ξέρω όταν τη βλέπεις έτσι λίγο. Αναστασία, σου αρέσει. Εσύ όταν βλέπεις γενικά με την ψιλομελαμψή και τα λοιπά. Ωραία κοπέλα. Όχι, ωραία. Μήπως επηρεάζει το γεγονός ότι είναι πριγκίπισσα. Κοπελάρα. Όχι, κοπελάρα. Δηλαδή αν δούλευε, ας πούμε, στο φούρνο στη Μαρτίου, τι θα έλεγες? Ναι. Κοπελάρα. Θα πάλι κοπελάρα. Και του λέω ότι το πήρα παραλία και ήρθα, ρε παιδιά. Λέω και λίγο, με τόση ώρα παραλία έπαιρνε λίγο καθυστέρηση με το περπατώντα. Και μου κάνουν οι άλλοι τρεις. Από την παραλία. Οπό. Σοβαρά μιλάς? Οπό. Δηλαδή, ειλικρινά, σαν να τους είπα ότι έκανα σεξ με λεπρό. Ναι. Τέτοια αποστροφή. Η παραλία επί χρόνια, εγώ κατέβαινα, ήταν καινή άδεια. Άδεια, ρε, τίποτα. Δηλαδή, ήμασταν σύνολο από το Μέγαρο Μουσικής. Εγώ μια χρονιά παραλίγο να κάνω σεξ εκεί το 90.
Άνετα έκανε. Μέρα μεσημέρι. Ναι. Παλικάρι μου, ναι. Σε τι μου το λες. Αλλά λέει, άντε, άστο. Ναι. Από, την παρα... από, την... από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι τον Όμιλο, εγώ έχει τύχει να περπατήσω όλο. Σε καλ... με πολύ καλή μέρα. Και δεν έχει δει άνθρωπο. Να είμαστε, όχι. Ήμασταν όλοι μαζί. 50. 10-20 άνθρωποι. Α, τόσοι. Και τώρα. Κατέβηκα με κρύο βράδυ με παγωνιά. Τώρα δεν την έχουν φτιάξει κιόλας, έτσι. Ναι, κατέβηκα με κρύο με παγωνιά, ναι. Και ήμασταν 80 άνθρωποι. Πρέπει να γίνεται πανικός και παίρνουμε τα ποδήλατα. 100 ε? Ανθρώποι, ναι. Καλά ποδήλατα χαμός. Πώς και έτσι, γιατί συνήθως πηγαίνουν από την Όλγας. Ποδηλάτης τώρα που αγαπάει το ποδήλατο, δεν θέλει καυσαέρα το ένα το άλλο. Τρέχει από την Όλγας για να φτάσει στο κέντρο. Γιατί δεν πάει παραλία, ρε φίλε. Όλοι μελημένουν το ζωνάρι και φασαρία. Ναι, οι 9 στους 10. Ναι. Το βάζουμε αυτό το θέμα. Εντάξει, ναι. Άλλη φορά, μην το ανοίγουμε τώρα. Επειδή συνδέονται αυτά τα δύο, κατάλαβες γι' αυτό. Θέλω να πω ότι ο Έλληνας, ναι. Ρε παιδί μου, τελείωσε. Πήγε, τι περπάτησε. Τα έκανε ο άλλος στα 5 χιλιόμετρα, παιδί, πόσα ήταν, 5,5. Τα έκανε σε 3,5 ώρες, τερμάτισε. Καλά κάνει ο άνθρωπος, μπράβο. Και μετά πήγε, πλακώθηκε σε πανσέτες και φτεδάκια, πατάτες και τρελές σαλάτες και κρέπες με 5 και 6 είδη μέσα. Τεράστια πίδα. Δηλαδή η μισή της κρέπα έπεσε πάνω στο κολάν. Πάει γαλοπούλα. Μιλάμε, τελείωσε. Δεν ο Έλληνας, τελείωσε ρε παιδί μου. Δεν, τέλος. Είναι ο Έλληνας. Καλημέρα παιδιά, λέει η Σωτηρία. Αν δίνετε γυαλιά οράσεως, βάλτε με στην κλήρωση. Γιατί ο μικρός μου έσπασε τα γυαλιά και η μοιοπία είναι μεγάλη. Αν όχι, δεν πειράζει. Τι καλή. Να είστε και φάτη. Πάρα είσαι πολύ υπέροχη, καλή. Σωτηρία. Φανταστική είναι. Είσαι υπέροχη. Θέλουμε τέτοιους ακροατές, τέτοιες ακροάτριες. Έτσι, μπράβο. Εννοείται πέστα. Και μπαίνεις. Ναι. Χωρίς να χρειαστεί και όλο αυτό που είπες. Απλά μπαίνεις στην κλήρωση, έτσι. Αυτό. Δίνουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Ο νικητής ή η νικήτρια θα πάει και θα πει τι θέλει. Δεν θα το ορίσουμε εμείς αυτό. Ναι. Ό,τι θέλει. Ας πούμε, αν νικήσει η Σωτηρία, θα πάρει γυαλιά από οράσεως. Οι χαμένοι καβατζώνουν δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Την οποία και εξοφλούν τα Optical, στα Optical Express. Έτσι, τρία είναι ζωή να έχουν στην πόλη. Τρία μαγαζά. Ένα δυτικά στη New Ευκάρπια, Πολυτεχνείο 23. Το άλλο στο κέντρο. Διαγωνίως απέναντι τα νέα δικαστήρια. Το βλέπετε, κάνει μπαμ από όλο και το σταυροδρόμι, το Opticon Express. Και το άλλο είναι εδώ πέρα, downtown, Παύλου Μελά 11. Ναι. Κάτι τη Μισκή, μόλις. Μεταξύ με τη Μισκή και Μητροπόλη. Πάνε εύκολο το κομμάτι. Έτσι. Ναι. Ακριβώς 5 μέτρα πιο πάνω, ποια μαγαζάρα είναι. 5 μέτρα πιο πάνω. Μην το πεις. Με σουτζουκάκια. Ναι, διάβασα. Ναι. Μπράβο, ναι. Αυτό. Ναι. Σε παραδέχομαι. Χθες το βράδυ είχε την ταινία Gold. Μου είχε πει. Την οποία την είδα προψέ. Ναι, ναι. Την έπαιρνε πάλι την... το ύψιλον. Ναι, την έπα... Να σε ρωτήσω κάτι. Μπράβο στον Ιβάν. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Ρεσιτάλ. Ναι, Ρεσιτάλ. Ναι. Γιατί και σε αυτή την ταινία και στο. Και ο άλλο είναι ο Ραμίρες, μ' αρέσει πολύ. Ο... Και ο άλλο είναι ο οποίο παίζει το δεύτερο ρόλο. Το δεύτερο ρόλο, Και παίζει αυτό το σε όλη την ταινία ένα πράγμα. Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ναι, ναι. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί ο Μακόναχη σε αυτή την ταινία και στα. Σε αυτό που δείχνει Δευτέρα Τρίτη στην ΕΡΤ. Στο τρίτο σειρά, ναι. Του 14, την παλιά ξέρετε. Γιατί καπνίζει συνέχεια. Γιατί είναι ο ρόλος έτσι. Και στο serial και στην ταινία. Είναι ο ρόλος, προφανώς. Τώρα τι είναι αυτό, ρε Παναγιώτη. Σε όλη ταινία, σου λέω. Τι το έχει ανάγκη και καπνίζει τώρα τι. Ρε φίλε μου, κάνει εντύπωση. Γιατί. Τον έχω δει σε άλλη ταινία, ναι. Που δεν έχει ανάψει σιγάρο. Εδώ είναι στην ταινία. Πόσο σύμπτωση. Έτσι, και στην ταινία και στη σειρά, α πούμε, τόσο να μεταφράσει. Δηλαδή, σε κάθε σκηνή σου λέει. Κάνει ο άνθρωπος 15-25 ταινίες. Ναι. Σε αυτές τις δύο κειμένες σου λέω, ναι. Και καλά, είδες μια ταινία εσύ που καπνίζει αυτό τι είναι. Εντάξει, μου κάνει εντύπωση και λέω κάθε να το ρωτήσω, όμως ξέρεις κάτι παραπάνω. Ναι, Edgar Ramirez. Ο οποίος πρέπει να βάλει σε αυτή την ταινία, ρε φίλε, τουλάχιστον 20 κιλά Μακόναχη. Γιατί είναι με κοιλιά και τέτοια. Και έβαλε, θα είναι και καμιά ψεύτικη κοιλιά. Δεν μπορεί. Το είδες στον Gold, Αναστασία, το είδες στον Gold. Με Μάθιο Μακόναχη. Πολύ ωραία ταινία, Μάρια. Σου αρέσει σαν άντρας ο Μάθιο Μακόναχη. Ωραίος τύπος. Σαν άντρας, σου αρέσει. Δες τον στον Gold, να μην σου αρέσει. Φαλάκρα εδώ γύρω γύρω μαλλίξε τα λικά. Άρε Μάθιο, πεκτούρα τεράστια. Πεκτούρα τεράστια και ταινιάρα. Ποια? Ταινιάρα. Πολύ ωραία ταινία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Ωραία, ωραία. Να αυτά. Όπως συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι Ντενίρο και Πατσίνο σε πόσες ταινίες έχουν παίξει μαζί. Αν κάτσεις και το σκεφτείς, όχι το σκεφτείς, με την πρώτη σκέψη λες 15, 20, 30. Όχι, ναι. πάνω από δύο δεν είναι. Μία. Μία. Στο hit. Στο hit. Και είναι συγκεκριμένα παιδί μου εκεί που κάθεται και μιλάνε, συζητάνε μεταξύ του, ναι. Παιδί μου, ότι έχει καταλάβει ο ένας τον άλλο και τα ένα και τα άλλα. Ή μία ή δύο. Δεν ναι. Θέλουν ή μία ή δύο. Φοβερό δεν είναι. Ναι, το hit είναι πολύ ωραίο. Ωραία είναι. Το hit είναι πολύ ωραίο, ναι. Θες εκεί, ούτε σκαρλίτο. Για τα ρε παιδιά, τώρα ποιος είσαι ρε φίλε, στέλνεις μήνυμα στο κινητό. Για Άμρου Άρντα και Λέο Ζαμπά, το άκουσα και εγώ το ξέρω. Ότι τριγύριζαν Σάββατο ξημερώματα. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τριγύριζαν στα Λαδάδικα. Πρόωρα. Μαζί, ο Ζαμπά με τον Ουάρντα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Πρώτον, ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Είχε την άλλη μέρα ο Πάο Καγόνα. Όχι, φυσικά. Όχι. Οπότε. Δεύτερον, ο Πάο και ο πρωταθλητής. Και να είχε. Και να είχε. Τι να πω γι' αυτό, ότι ξενυχτούσαν στα Λαδάδικα ο Ουάρντα με τον Ζαμπά και. Goodbye, Lenin.
Εντάξει, τι έγινε με αυτό. Goodbye, Lenny, θα μας διευκρινίσει η αγάπη. Γιατί. Μα το είπαν από δύο διαφορετικές πηγές. Λένε ότι η Θεσσαλονίκη μοιάζει πολύ το Κάιρο στην κίνηση. Καϊρονίκη, μάλλον ήθελε να πει, κατάλαβες γι' αυτό. Έλα εδώ, καθένα αυτό να διαβάσει. Έλα, αγάπη, έλα, αγάπη, έλα, αγάπη, έλα, αγάπη. Έλα, πες τα λίγο. Έτσι, κοντά μου. Κάτσε στα γόνατά μου. Μπράβο. Ναι, ναι. Ποια μέρα λέει. Ξημερώματα. Όχι εδώ. Όχι εδώ. Εδώ. Ξημερώματα. Σαββάτου προς Κυριακής. Ήταν με τον Ζαμπά στα Λαδάδικα. Δύσκολα. Όχι, έχουμε ρεπόρτερ Πάουκ, ναι. Αγάπη Γαβριλίδου, πήγε κατευθείαν. Είναι στην Αίγυπτο. Ναι, τι στεγανά έχει ο Πάουκ. Είδε... Μα είναι στην Αίγυπτο, τι να κάνουμε. Στην Κυριακή, ναι. Θες δηλαδή, είχε ναι. Ρεπό. Α, έτσι, οπότε... μπράβο. Οπότε... αυτό το είπα και εγώ. Ναι, το εγώ. Ναι. Ναι, αλλά άλλο έλειπε, τι να κάνουμε, να το φέρουμε εδώ. Ωραία, αυτού του Παοκτσίδε που το είπαν, Παοκτσίδε είναι καταρχήν. Έχει μαντάμ τη Σόη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, μπορεί να ήταν κανένα ομοίωμα. Άρα να πω κάτι. Εσεί Παοκτσίδε δεν αναγνωρίζετε τον Αμρ Ουάρντα. Μήπω ήταν ο Σαλάχ. Και μας το έστειλε και ο άλλος σε ψέστη μαρμίτα. Παοξής. Άντε. Ναι. Φαντάζεσαι, είπε ψέματα το Άρτα και να ήταν εδώ. Α, για να αγάπη αυτό το έχει λάβει υπόψη σου. Μπράβο, ρε ναι, ρε φίλε. Και σου λέει, ποιο να πάρω για να μου δώσει τα φώτα του. Ας πάρω τους αδελφούς Χασάν, κατάλαβες. Άλλη προβληματική. Λοιπόν, άντε. Γενικά οι Αιγύπτιοι το έχουν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Άμα τη επιστροφή μας. Μόνο με αυτή βγήκε φυσιολογικό. Άμα τη επιστροφή μας, ανοίγουμε γραμμές και μπαίνουμε. Με τεράστια κομματάρα διασκευάρα μπαντάρας από μπαντάρα. Δεύτερη ώρα εκπομπής, επιστροφή στο στούντιο εδώ με Αναστασία, η οποία πραγματικά κάνει σήμερα τα μαγικά της στα αντέξ και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου 107,4. Άντε τρώω τα λίγια μου για την κομματάρα που έχεις ετοιμάσει. Παναγιώτης Παπαδόπουλας, Χρήσανθος Τσαλτίδης, μην ανησυχείτε, ναι. Είναι καλά ο Χρήσανθος. Ναι. Απλά είναι ένα θέμα, κάτι τυπικό διαδικαστικό που τρέχει το παιδί. Μπορεί, μια χαρά μπορεί είναι. Να και την άλλη Δευτέρα. Και διόλου απίθανο να έρθει και σε 5 λεπτά, σε 1 λεπτό, σε 3 λεπτά, σε 10 λεπτά. Και φυσικά Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή γυαλιά μοιοπίας από τα Opticon Express. Πληκτρολογείς FM στο κινητό σου. Αφήνεις κενό, γράφεις όνομα επώνυμο, δίπλα τη λέξη γυαλιά, αποστολή στο 54526. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είναι κοντά μας στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επειδή το αυτοκίνητό σου είναι πολύτιμο, στις Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα σε προσωπικές σου ανάγκες. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2130-278-279. Το λέω μία ακόμη φορά, τηλεφωνική επικοινωνία Μαργαριτόπουλο, 21-30, το 21 πώς ήρθε ρε φίλε, 21-30-278-279. Μάριε, στον διαγωνισμό με τα κολονάκια είχα κερδίσει. Πήγα να πάρω τα γυαλιά, αλλά δεν είχαν το όνομά μου. Λέει ο φίλος ο 707 ο Μενέλαος. Αγαπητέ Μενέλαε, ίσως να συμμετείχες, κάτι να έχεις δεν ξέρω τι, αλλά ήσουν πάρα πολύ μακριά. Δεν θυμάμαι τώρα, είχε βγει άλλος νικητής. Ο οποίος το βρήκε με απόκληση, αν θυμάμαι καλά. Ένα. Με απόκληση ή ένα ή δύο κολονάκια. 174. Ένα ή δύο πασαλάκια. Ένα ή δύο πασαλάκια. Έτσι, δεν. Αν θες, μετά την εκπομπή, πάρε τηλέφωνο. Αλλά δεν ήσουν εσύ. Αλλά, δεν είναι η γραμματεία, ναι. Πάρε αύριο. Μενέλαε. Τηλεφώνησε αύριο, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή. Θα είναι η Μαριλή σήμερα που σιάζει. Αύριο, μετά τις 12:05, πάρε τηλέφωνο, φίλε Μενέλαε. Μπορεί να πήρες μέρος, να είπες κάποιο νούμερο, αλλά να ήσουν πιο μακριά. Κέρδισε τύπος που το βρήκε με απόκληση από Παναγιώτη ή ένα ή δύο, έτσι. Κάπου εκεί, ναι, 100, ναι είχε πει 104. Ένα ή δύο, ναι. Ναι, ή ένα ή δύο πασαλάκια. Ναι, πώς λέει αυτός τι κέρδισε, ρε φίλε. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, ο άνθρωπος έχει την εντύπωση αυτή, ξέρω εγώ. Επειδή στην αρχή. Μήπως ανάξει όλη την εκπομπή. Ναι. Γιατί εκείνος είχε στείλει, θυμάμαι, τελευταίο τρίλεπτο. Πριν τελειώσει η εκπομπή. Τελευταίο τρίλεπτο. Ναι. Διόλο πιθανό ο Μενέλαος να έμεινε με την εντύπωση ότι εντάξει, ξέρεις, είμαι εγώ. Ναι. Που είπα, ας πούμε, παράδειγμα, λέω 100. Εντάξει, οκ, okay, αυτό. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Έχουμε γραμμή Αναστασία. 23-10-287-888. Κάνε μας μάθημα για την Λίζη και εκείς, έλα. Λοιπόν, πάμε, περιμένει γραμμή και το κομμάτι μπαίνει σε λίγο. Wow. Πάμε, να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. Γεια σας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλημερίζουμε, λατρεμένο καλημέρα. Κύριο Κώστα, φύλαθρο της ΑΕΚ, οπαδού του Πιερικού. Πάμε. Λοιπόν, εδώ τώρα στην Κατερίνη, επειδή
η Λέσχη δεν θα προβάλλει. Τον ανέλαβε το ρόλο αυτόν ο ίδιος ο κινηματογράφος. Και προβάλλει κάθε Δευτέρα από 7.30 και 10 η ώρα από μία ταινία. Είχε προβάλει ήδη μία ταινία, ένα αστέρι γεννιέται. Ναι, θα πάνω με, τον Μπρατ, με τον Μπράντλι Κούπερ και τη Λέντι Γκάγκα. Δεν πήγα να το δω. Είναι η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του Μπράντλι Κούπερ. Έχω διαβάσει από δύο σκληρούς κριτικούς πολύ καλά λόγια. Ναι. Θα πάω να το δω. Ήθελα να πάω 100 φορές και δεν τα κατάφερα τελευταίες μέρες. Δεν πήγα να το δω. Και σήμερα θα προβάλει την άνοδο και την πτώση του μεγαλύτερου βαρών ναρκωτικών στον κόσμο, του Πάμπλο Εσκοβάρ, αγαπώντας τον Πάμπλο και βασισμένη στα απομνημονέματα της Βαγέχο, με τίτλο «Loving Pablo Hating Escobar». Ναι. Με Χαβιέ Μπαρντέμ και Πενέλοπε Κρούζ, που είναι και ζευγάρι στη ζωή αυτή. Α, είναι μαζί. Εννοείται. Και οι δύο βραβευμένοι με Όσκαρ, η δε Πενέλοπε Κρούζ που τη λατρεύω. Δεν την αρέσει τον Μάριο όμως, δεν ξέρετε κύριε Κώστα. Ναι, εμένα μου αρέσει τέλος πάντων. Είναι και η μουσα του Αλμαδόβαρ. Αλλά κυρίως Μάριο θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου προβάλλει Bohemian Rhapsody, μια οδή στους Queen. Θα πάω να το δω αυτό. Όσοι θα πάω να το δεις, με αναμένη λαμπάδα. Οπωσδήποτε. Είναι η ζωή και η πορεία με τους Queen του Freddie Mercury, το συγχωρεμένο, τραγουδιστή του Queen. Δες το, είναι φανταστικό. Δες το. Αυτό είναι, ξέρεις, πρέπει να το δεις. Πρέπει, δες το. Αυτός ο Freddie Mercury έπαιζε κιθάρα. Όχι, μόνο τραγούδι και πιάνο. Α, μόνο τραγούδι. Μόνο τραγούδι και πιάνο. Εγώ θυμάμαι που είχα. Που πέθανε από AIDS. Αλλά πιο καλά να δεις βασικά δύο ντοκιμαντέρ με Freddie Mercury. Δύο ντοκιμαντέρ απίστευτα. Θα στα πω, τα έχω κάπου σημαίνει. Εγώ θα κάνω κάτι άλλο και τη Δευτέρα. Πήγα, είδα, Μάρια, εγώ με είχε πάρει τότε η κόρη μου όταν πήγαινε στο γυμνάσιο. Αυτή ήταν καψούρα με τον Τζον Μποντζόβι τότε. Ναι, εγώ είμαι ακόμη. Λοιπόν, εγώ είμαι ακόμη. Και με είχε πάει και είδα αυτό τον αυτόν που χόρευε, το μαύρο, πολύ καλά. Μάικλ Τζάκσον. Το Μάικλ Τζάκσον, ναι. Είχα δει μια ταινία που Moon Raker. Α, ταινιάρα είναι αυτό, ρε, ναι. Ταινιάρα είναι αυτό. Ναι. Αυτό πήγα και είδα και μ' άρεσε. Για αυτό πρώτη είναι φορά στην ουσία, ναι, είναι στην ουσία ντοκιμαντέρ, ναι. Μάριε, στις δίσκο με πήγαιναν δεμένο. Ούτε ήθελα να πήγαινω. Ούτε ήθελα να πήγαινω. Αλλά αναγκαστικά, όταν η συνοδός επιμένει, κάνεις κατήρια. Βέβαια, ναι, εντάξει. Ναι. Εγώ εκείνη τη μέρα, 5 Νοεμβρίου, θα κάνω κάτι άλλο, κύριε Κώστα. 5 Νοεμβρίου του 1988 είχαμε κερδίσει τον Άρη 78-81 με τον Mike Jones μετά από 80 συνεχόμενες νίκες στο έρθρο πρωτάθλημα, Μάρια. Θα γκρεμιζόταν το μισό παλαιό. Οπότε θα ξαναβάλω στο βίντεο να δω το παιχνιδάκι, έτσι. Είναι ωραία. Δεν μου λες, Μάρια, το άνετο ο κινηματογράφος υπάρχει. Επειδή είπες για Τζον Μποντζόβι. Ναι. Ποιος τον έφερε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, Μάρια. Με καθυστέρηση 8,5 αιώνες. Καταδεικνύει και πόσο τραγική είναι αυτή η χώρα, έτσι. Ήρθαν οι Μποντζόβι στην Ελλάδα με καθυστέρηση 800 αιώνες. Ο μεγάλος, ο τεράστιος Ντέμις Νικολαίδης. Έτσι, μπράβο. Τον έφερε. Μάλιστα. Δεν μου λες, επί της Παρασκευοπούλου υπήρχε ένας κινηματογράφος Β' Προβολής. Υπάρχει το άνετον, ζει και βασιλεύει και γίνονται ωραία πράγματα. Μήπως εννοεί είχε θεατρικό εργαστήρι τότε, εξακολουθεί. Όχι. Το θεατρικό εργαστήρι όχι. Ρούλα Πατεράκη τεράστια. Η Ρούλα είναι κάτω στην μεγαλουργή η Ρούλα, εδώ και πολλά χρόνια στην Αθήνα. Έτσι, η γυναίκα η οποία έμαθε στην Αλίκη να παίζει και κάτι άλλο, όχι μόνο τον Μίμη και τον... Ποιο. Πώς έκανε μπορεί με τον Παπαμιχαήλ που κάνει το αγόρι, τον άντρα. Α, το στην ταινία. Τα λεβέντι μου κι αλήτη. Που βλέπει το ποντίκι και πηδάει στην αγκαλιά του. Είδα τη θεατρική παράσταση εκπαιδεύοντα τη Ρίτα με τον Παπα Μιχάλη και τον Βουγιουκλάκη. Ναι. Την είδα. Ωραία. Γίνονται τώρα άλλα πράγματα εκεί στο Άνετον. Γίνονται άλλα πράγματα ωραία. Εγώ είχα πάει να δω μια φίλη μου εκεί πέρα που έπαιζε πιάνο, Μάρι. Την Ελίζα, θυμάσαι. Μπράβο, καλά, εντάξει. Ένα πράγμα και τελευταίο θα σου πω. Στην Αριστοτέλου, στο Ολύμπιο. Κουραστικός. Επικίνδυνη στροφή. Με την Ελένη Χατζιαργύρη. Επικίνδυνο παιχνίδι, Γουέλι Έλμος, αυτός που είναι στον Άρη. Δεν σου λέω τίποτα, Μάρι.
Α, το είδες αυτό, ε! Ναι! Και τα δέντρα πεθαίνουν όρθια με Διαμαντόπουλου και Μαρία Αλκαίου. Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Είσαι σούπερ τυχερός που τα πρόβλησε όλα αυτά. Και στο Ανατόλια, ναι. Σλούθ με τον Δημήτρη Χόρν και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, πως τότε τον είχα μόνο για ζεμπρεμιέ. Μπράβο. Και άλλαξε εκεί πέρα και παίζει τον μεγάλο, ναι. Ναι, το Σλούθ. 10 λεπτά χειροκροτούσαμε όρθιοι. Ναι. Γιατί στο Ανατόλια ήταν προτιμότερο να πας στον Εξώστη, γιατί ήσουν στην ίδια ευθεία με την οθόνη. Με Κούρκουλο και Αλεξανδράκη, έτσι. Γιατί πλατεία κοιτούσες προς τα πίσω. Με Κούρκουλο και Αλεξανδράκη, έτσι. Ο οποίος Αλεξανδράκη, όχι, για τον Αλεξανδράκη. Με Αλεξανδράκη και Χόρν. Και Χόρν, ναι. Και Δημήτρη Χόρν. Η κινηματογραφική βερσιόν βέβαια ήταν με Μάικλ Κέιν, Λόρενς Ολίβιε. Ναι, τα ξέρεις. Ναι. Και μετά ο Μάικλ Κέιν έπαιξε το μεγάλο. Στο νέο Σλούθ. Α, εγώ το... Εγώ με τον Τζουντ Λό. Το μεγάλο έπαιζε και ο Χόρν και ο Λόρενς Ολίβιε. Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Έγινε κύριε Κώστα. Να είσαι καλά. Στο καλό. Να είσαι καλά. Στο καλό. Όπα, Μενέλα, έχεις δίκιο. Τώρα έχεις δίκιο. Άλλο, τώρα έχεις δίκιο. Τι έχει η Θεσσαλονίκη. Είχες πει, Μάριε, η Αθήνα έχει κολονάκι. Η Θεσσαλονίκη τι. Το είχα βρει, Μάριε. Μενέλα, κέρδισες. Το σημειώνω εγώ εδώ πέρα. Άρα λάθος κάναμε εμείς, έτσι. Αύριο. Ξεχαστήκαμε μάλλον. Αύριο. Ναι, έγινε πάνω. Ναι, ναι, μπορεί... εντάξει, ναι, ναι. Μενέλα, αύριο ισχύει αυτό που σου είπα. Τα γυαλιά είναι δικά σου. Πάρε τηλέφωνο μετά την εκπομπή. Όταν λέω μετά την εκπομπή, 12 και 5 πάρε τηλέφωνο. Ναι. Όχι μία. 12 και 5 πάρε τηλέφωνο και ζήτησέ με. Δεν χάνει τα γυαλιά όπως δεν χάνει με τίποτα το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Ώστε η Μαριλής να στείλει το όνομά σου στον Αντώνη, the master of φόρασης Δημητριάδης. Περιμένει η γραμμή άλλη η Αναστασία. Δεν περιμένει, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310, 287, 888. Ο Βασίλης μπαίνει για γυαλιά και λέει: Καλημέρα, παιδιά. Φέρ τον Χρύσανθο να ζωντανέψει ο κόσμος. Από τα, Βαλτός, από τα ρουλιαχτά, μάλλον. Εσύ δεν κερδίζεις γυαλιά με τίποτα, αγαπητέ Βασίλη. Εσύ με τίποτα. Λοιπόν, τι κομμάτι επέλεξε, για να δούμε. Αναστασία, κλείνει το χαλί. Για να ακούσουμε μάλλον. Κλείνει το χαλί και θα περιμένουμε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, έτσι. Ναι. Κανονικά, κανονικά. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Θα πάμε με χαλί μέχρι το μπρε. Θα μου πει όλο και όλο 5 λεπτά. Με το κομμάτι είναι 3 λεπτά, ας πούμε. Ναι. Υπάρχει κάποιο λόγο που το διάλεξε. Τις... Όχι. Α, όχι. Έτσι, ναι. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ναι. Όταν ναι. Μπαντάρες ναι. Διασκευάζουν κομματάρες ναι. Από μπαντάρες. Ναι, όταν μπαντάρες διασκευάζουν κομματάρες από μπαντάρες. Και επειδή αν ρωτήσω. Ποιους θα ακούσουμε, αμφιβάλλω αν τους ξέρει ένας στους χίλιους. Oh. Βάζω απλά το ερώτημα. Σας λέει ντουγάνια. Από ποιους είναι το κομμάτι, σε ποιους ανήκει το κομμάτι. Η πρώτη σωστή απάντηση, Καβατζόνι, ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Δεν πειράζουμε αυτό που δίνουμε με τη συμμετοχή κανονικά. Η πρώτη σωστή απάντηση, Καβατζόνι, ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ορκίζομαι, ναι. Αν λέω ψέματα. Να μην πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Μην βάζει τον δάχτυλο πάνω στο άλλο. Σε ποιον ανήκει, σε ποιους ανήκει η κομματάρα που θα ακούσουμε. Για όποιος θέλει να καλέσει τηλέφωνο, να μην καλέσει για τουλάχιστον 1,5 λεπτό. Πάμε, Αθηνά. Αναστασία, sorry. Το γνώμη, τα περίνει κατσαρόλες από πίσω αυτά που ακούγονται. Όπα, περίμενε. Ναι. Περίμενε. Αρίστη, εσύ τώρα κάνεις μια μαγιά, με συγκινείς. Ναι. Βρίσκεις το δύσκολο. Βρίσκεις το πολύ δύσκολο. Ναι. Μου έρχεται όχι να σου δώσω μόνο γυαλιά. Σε εκθέτει. Να σε αγκαλιάσω κιόλας. Σε εκθέτει, ασλαμά. Αλλά εγώ θέλω σε ποιους ανήκει το κομμάτι. Ναι. Όσοι από ποιους το ακούμε εδώ. Πάλι την μπερδεύεις. Όσοι από ποιους το ακούμε εδώ, εσύ βρήκες αυτούς ναι. Που κάτι μου λέει ότι έπαιξε Σάζαμ. Γιατί. Γιατί αλλιώς, αν τους ξέρεις αυτούς και τους ακούς. Ναι. Θέλω να γίνω φίλος σου. Ναι. Να κάνουμε παρέα όλη μέρα. Έχεις επιφυλάξεις δηλαδή. Έχω όλα τα άλμπουμ. Λες ότι έκλεψε. Δεν ξέρω. Ναι, τώρα... αλλά το ύφος σου και ο τρόπος σου. Πέφτει τώρα Σάζαμ, εντάξει. Καταλαβαίνουμε, κυριούλη. Με συγκινείς. Ναι. Σε ποιους ανήκει το κομμάτι. Έτσι. Όχι ποιους ακούμε τώρα, σε... από ποιους το ακούμε εδώ, ναι. Που τους λατρεύω αυτούς. Άντε. Έχω όλα τα άλμπουμ τους. Ναι. Σε ποιους ανήκει το κομμάτι. Τους οποίους τους πάω με τα χίλια. Δεν τους λατρεύω, τους πάω με τα χίλια. Σε ποιους ανήκει το κομμάτι. Ο πρώτος που θα το. Γιατί τώρα, αν σου δώσω τα γυαλιά σε σένα, ναι. Αλλοιώνω το διαγωνισμό. Όχι ποιους ακούμε εδώ. Παγαποντιά. Σε ποιους ανήκει το κομμάτι. Σούπερ επιτυχία. Που δεν έχει πάψει να ακούγεται τη μέρα που βγήκε. Το έχω ακούσει και σε ταβέρνες και σε σκυλάδικα και σε καφέ μπαρ και σε σουβλατζίδικα παντού. Σε ποιους ανήκει το κομμάτι που ακούμε. Η πρώτη σωστή απάντηση,
Καβατζόνι, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ελπίζουμε μέσα στο διάλειμμα να έρθει σωστή απάντηση. Έτσι, FM κενό όνομα τεπώνυμο, το όνομα του group στο οποίο ανήκει το κομμάτι, αποστολή στο 54526. Και όποιος στέλνει σκέτο το ονοματεπώνυμό του και τη λέξη γυαλιά δίπλα, μπαίνει για το άλλο ζευγάρι. Δεν μυστερούμε τίποτα από τους άλλους. Από την κανονική ροή διαγωνισμού. Πατεωνιά έτσι. Εγώ δεν κάνω πατεωνιά. Είσαι εσύ ένας. Δεν κάνω πατεωνιά. Εγώ είπα σε ποιους ανήκει το κομμάτι. Όχι από ποιους το ακούμε εδώ πέρα. Εντάξει. Γιατί εδώ πέρα μπορεί να παίξει λίγο σάζαμα, ας πούμε. Ναι, μπορεί όμως δεν το ξέρει η κοπέλα. Πώς τα λένε. Ναι. Αν το ξέρει, το στείλει. Εντάξει, θα το στείλει. Η πρώτη απάκα, αν στείλει ξανά, στείλει η Αρίστη ναι. και πει σε αυτού ανήκει το κομμάτι, ναι. το όνομά του, τα γυαλιά είναι δικά τη. Πολύ ωραία. Εμένα ναι. με συγκινεί που βάζει αυτού που ακούμε. Ναι. Με του οποίου είμαι άρρωστο και του θεωρώ υπερτεράστια μπάντα. Και έχει τίσερτ του. Ο Γιάννης ο Λευκαδίτης από τους μικρο κιθαρίστας και δεν μου το δίνει. Αυτός που είναι Μπάγερ. Και δεν τους ακούει. Μπάγερ δεν είναι. Και δεν τους ακούει, ναι. ναι. Μπάγερ. Και δεν τους ακούει. Έχει t-shirt και δεν μου το δίνει. Το έχει και το βλέπει. Πω. Εντάξει. Και δεν μου το δίνει σε μένα. Φοβέρο. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Άμα τη επιστροφή μας, ανοιχτές και γραμμές. Έτσι, 23-10-27-8-8-8. Πηγαίνουμε στο... Τι λες ρε εσύ. Έκλεψαν το αυτοκίνητο της Ιωάννας Πηλιχού μέρα μεσημέρι. Η δημόσια έκκληση της οποίου. Τι αμάξι ήταν αυτό. Αν δει πάρει μάτι κάποιος το αυτοκίνητο της Ιωάννας Πηλιχού. Ναι, αυτό ματίζει. Να μας ενημερώσει. Οπό, μπορεί κάποιοι να ξέρουν τι αυτοκίνητο έχει η Ιωάννα Πηλιχού. Έτσι, διάσημη είναι από τις κορυφαίες ηθοποιούς, πιστεύω, στη νότια τουλάχιστον Ευρώπη. Εγώ πιο πολύ θα κλάψω να μου κλέψουν κάτι από το αρχείο μου παρά το μηχανάκι μου, να ξέρεις. Καλά, μην το λες τώρα έτσι. Να καλημερίσω το επιτελείο του Πιπερών, το οποίο μας ακούει και μας στηρίζει. Μιαμ, μιαμ. Έχουν συντονιστεί και ακούνε Λίμπερο, ακούνε Τρόικα, το Πιπερών σύγχρονο μαγεριό στην Γεωργίου Παπανδρέου 25. Πρώην Ανθεών. Για μένα ήταν, είναι και θα είναι Ανθέων. Με 15-17 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα. Για το ένα σήμερα. Καλύτερο από το άλλο. Κάνε μια πρόταση. Για σήμερα θα προτείνω σπαγκέτι αλα κρέμ με κοτόπουλο. Από το Πιπερών. Πώς και τηλεφωνική. Είπες, πώς το είπες? Σπαγκέτι αλα κρέμ ναι. με κοτόπουλο. Ωραία. Πιπερών στην Γεωργίου Παπανδρέου 25. Ανοιχτά μέχρι τις 8 το βράδυ. Για ντελιβεριά 23-10-868-868. Break και επιστρέφουμε. Α, δεν ξαναβάλει την κομματάρα. Έχει φελάδα κόσμος. Όχι, όχι, δεν μπαίνει. Όχι, όχι. Έχει κομμάτι, ζήτησε η Αναστασία να βάλουμε. Εντάξει. Αρίστη, έφεξε για σένα. Έφεξε για σένα. Δεν έχει έρθει καμία απάντηση. Καμία απάντηση. Εντάξει, φαντάζομαι εκατομμύρια το ξέρουν. Απλά φοβούνται μήπως λέει χρεωθώ, κάνω ράνο. Οπότε καβατζώνει τα γυαλιά, Αρίστη, εσύ. Mm. Που απλά βρήκε ποιου ακούγαμε. Έτσι. Ακούγαμε το Άφρικα από του Γουίζερ, Θεού Γουίζερ, οι συνεχιστές του Μπάντι Χόλι. Το κομμάτι φυσικά ανήκει στους Τότο, στους μεγάλους τεράστιους Τότο. Τότο σκυλάτσι. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, 23-10. Αρίστη, το όνομά σου, από αύριο θα επικοινωνήσει μαζί σας η Μαριλής. Από αύριο θα μπορείτε να πάτε να λάβετε τα γυαλιά, εσύ και ο νικητής ή η νικήτρια που θα βγάλουμε από τον κανονικό διαγωνισμό χωρίς quiz, αύριο μετά τις 2, σε ένα από τα 3 Opticon Express, έτσι. Αρίστη Λαμπροπούλου, καβατζώνει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το quiz με το Άφρικα. Τον Τότο, το οποίο ακούσαμε τους Wizard. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, ο διαγωνισμός τρέχει, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως από το διαγωνισμό των άλλων, ό,τι επιλέξει ο νικητής ή η νικήτρια από το Opticon Express. FM και όνομα τεπώνυμο, γράφει δίπλα γυαλιά, αποστολή στο 54-526. Τότο, πόσα τέτοια έχεις. Γυαλιά, καλημέρα, λέει ο Ανέστης. Τρία άλμπουμ έχω. Τρία. Αν θυμάμαι καλά, δεν έχει νόημα αυτό όμως, Παναγιώτη. Ξέρω εγώ, ναι. Έχω μια συλλογή, μια συλλογή και δύο στου. Όχι. Μια συλλογή και δύο studio album. Επειδή περιμένει και κόσμος, κατευθείαν κάνουμε αλλαγή χαλή και πηγαίνουμε έτσι με κομμάτι το οποίο ζήτησε η Αναστασία, το ζήτησε η ίδια. Μπαντάρα, την οποία λατρεύουμε κι εμείς, λατρεύει και η Αναστασία και το κομμάτι είναι Καρά Κομματάρα. Ο Νταρών Μαλακιάν και η παρέα του όχι στον Φεντάουν, αλλά η Scars on Broadway από το τελευταίο τους album. Όχι, τι θα βάλει. Γκαζάτο, δυνατό, ξυλοκοπάνα. Πάμε Αναστασία, δώσε λιγάκι. Τι πιέ το γε μου. Έτσι, ο Νταρών Μαλακιάν, αν οι γονείς του δεν είχαν πάει στην Αμερική, θα παρέμενε ένας Μαλακιάν. Ενώ τώρα είναι ένας Νταρών.
Λοιπόν, πάμε στη γραμμή με χαλή. Μέχρι να κλείσουμε το κομμάτι αυτό, το ζήτησε η Αναστασία. Είναι αδιανόητο σε ένα τέτοιο προσωπάκι να αρνηθείς το παραμικρό. Ακόμη και την αυτοκτονία σου. Καλημέρα, φίλε ακροατή. Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι εδώ πέρα και ο Παναγιώτης. Έλα, πάμε. Έλα, Μαρία, με ακούς? Ναι, εσύ με ακούς. Λέω, η καλημέρα πάει. Ναι. Άκου, θέλω να μου πεις, επειδή τώρα είναι με τις ταινίες, θυμάσαι την ταινία του 1995, Αλ Πατσίνο, τον Ντονίρο, η ένταση. Αυτό είπαμε πριν. Όταν ασχολούμαι με τη ληστεία. Ναι, το hit, αυτό ναι, λες. Ναι. Το hit ναι, λες. Σαν ναι. ταινία, για πες μου λιγάκι, ναι. εσύ επειδή τώρα σε βγάλω και θα σε πάω και τις 13, που, οι 13 που γινόταν με το καζίνο στο Las Vegas. Πού ήτανε. Αν, το κατάλαβα, αν κατάλαβα, δεν έχω βγάλει τη φωτιάδια άκρη με σένα, δεν βγάζω ρε φίλε. Χθες όχι, σε είχα... Όχι, γιατί να Μάρι, δεν βγάζεις άκρη. Σε είχα... Έχω δύο ταινίες. Ναι, τι θες... Έταση είναι μία το 95 που παίξαν Αλ Πατσίνο τον Ντεμίρο, ναι. που ο Αλ Πατσίνο κυνηγούσε τον Ντεμίρο γιατί γινόταν είναι με μια ληστεία μεγάλη όχι, που ήταν όχι, ο Ντεμίρο Νικολαίδη, Ντεμίρο, να ξέρεις. Ο Ντεμίρο, ναι, ναι, αυτό ναι, λέω. Ναι, αυτό ναι, ναι, ο Ντεμίρο, ο Ντεμίρο, σωστό. Ναι. Το λέει ο άλλος λάθος. Ναι, τι αυτή η ταινία, να την κάνω τι εγώ, να την αλλάξω τι να την κάνω. Όχι παιδί μου, επειδή βλέπω, ακούω με ταινίες στο σινεμά, σαν ταινία είναι, ας πούμε, είναι ωραία, έχεις ακούσει ποτέ για αυτήν την ταινία. Δε. Γιατί την έχω δει την ταινία και έχει πολύ, πολύ ένταση, ας πούμε, επιστολίδι αυτό. Ναι, αφού την έχεις δει, τι με ρωτάς εμένα ρε Αθεόφωνο. Εσένα, ρε Μάριε, ρωτάω ας πούμε να με πεις τη γνώμη σου και εσύ. Μάριος Τιμογιαννάκης. Δεν μου λες, σε αυτήν δεν είναι που είναι και, ή κάνω λάθος, σε αυτήν δεν είναι, όχι, λάθος κάνω, τα μπέρδεψα, σε αυτήν είναι η Sharon Stone. Όχι, δεν παίζει Sharon Stone, παίζει μια άλλη μουσική, όχι, όχι, δεν είναι, δεν είναι. Την ταινία του Ντόρος, ποιος την έκανε, πώς το λένε τον ηθοποιό. Ποια είναι αυτή η ρεσί με τον Χόφμα και την Sharon Stone, πάλι με συμμορίες και τέτοια. Δεν θυμάμαι τώρα, το τζάντης έκλεισε. Ανοιχτές γραμμές. Παίζει ο τέτοιος, 2310-287-888. Ας από κάτω το κομμάτι να παίζει. Αυτός που έπαιζε το Μόρισον στην ταινία. Ο Βαλ Κίλμερ. Παίζει και αυτός. Μπράβο, ναι. Εγώ κόλλησα τώρα με άλλη. Με τη Sharon Stone. Ναι. Που είναι με τον Χόφμαν. Ποιον είναι. Όχι, με τον Ντενίρο. Με τον Ντενίρο είναι. Δεν θυμάμαι τώρα πια λες. Και τον... Μια άλλη ψιλομελαψούλε παίζει. Τον παρατάει, τον προδίδει και ζητάει προστασία από τον άλλο τον μαφιόζο, τον κοντό, τον τάπα, τον κακάσχημο. Και του ξηγείται. Ναι. Α, εσύ λες παλιά ταινία, το 70, όχι νονό. Σου 70 ρε εσύ. Όχι τίποτα θεσκαρλίτο. Σου 70 ρε. Τέλη 90 είναι η ταινία που σου λέω αυτή. Τέλη 90 είναι ρε μάτια μου. Έλεος. Ναι. Δώσε το κομμάτι μέχρι να πάρουν τηλέφωνο ρε Αναστασία. Ο Ντεμίρο. Τι θα ξεχνούσαμε ρε, τι θα ξεχνούσαμε. Ναι, τόσο, έτσι, τόσο, στα αμερικάνικα είναι Ντεμίρο. Ναι. Δεν ξέρεις και το τραγούδι από, τον, από τις Banana Rama. Robert De Niro is waiting, talking Italian. Τις καλημέρες μας, μια τεράστια αγκαλιά, τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε όλα τα κορίτσια που μας ακούνε στις φυλακές διαβατών. Όχι μόνο σήμερα, κάθε πρωί. Επικοινώνησε μαζί μας τώρα στο διάλειμμα η Χριστίνα, η οποία βγαίνει στις 12 του μηνού Δεκέμβρη. Χριστίνα, κουράγιο, δύναμη, η Λευτεριά είναι κοντά. Την καλημέρα μας σε όλα τα κορίτσια. Κυρίως στις ροκούδες που αυτή τη στιγμή ακούνε και κάνουν πάρτι. Ακούνε Scars on Broadway, lives, ζωές και κάνουν πάρτι μέσα στην φυλακή των διαβατών. Είναι αυτό που έλεγε ο Elvis, rock in prison, έτσι, rocking in prison. Πάμε στη γραμμή. Καζίνο λέει την ταινία. Ο Φωτιάδης αυτήν εννοούσε. Την άλλη τέλος πάντων που είχε. Καζίνο, ναι, πάμε γραμμή, καλημέρα. Τσατσιμπένος έκλεισε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδέρφια. Ωρε, Σάβας. Καλημέρα, Σάβας. Ο 081. Καλό καλοκαίρι, παλικάρι μου, ψυχούλα μου. Τι κάνετε? Καμιά περγιούλα, δεν έχουμε τίποτα, όχι. Εντάξει, κανένα μπουκαλάκι νερό, πότε θα το πιούμε? Δηλαδή, όλο απεργίες, απεργίες, τι τα μαζεύετε και τα κάνετε εκεί πέρα, δεν ξέρω. Έτσι λέω και τον άλλο το φίλο σου, τον κολλητό σου. Ναι, καζίνο από τον 164 και καζίνο από το λατρεμένο 716. Το καζίνο λέει Les Coive Forever. Μέσα 90s, Σκορσέζε σκηνοθεσία, Sharon Stone, υποψήφια για Όσκαρ, υστερόγραφο, Ντενίρο, Πατσίνο, γύρισαν και μία παπαριά μαζί. Πότε? Το ούφο νεύσης, λέει ο τεράστιος 716, πραγματικά τέρας κινηματογραφικών γνώσεων. Ναι. Ο Ρέστης. Λάθος θα κάνω εγώ τότε, για να το λέω Ρέστης, σίγουρα.
Σου είπα η μία ή δύο είναι. Δεν θυμόμουν απλά. Πάντω μπορεί να ήταν η πρώτη το hit και μετά να ακολούθησε η άλλη. Καλά. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Ναι. Λάθος. Πάμε ρε Σάμπα, πάμε παλικάρι μου. Και μετά όλο μαζί ο Κυρκό τώρα το γύρισε στο θέατρο. Έτσι, ναι, ναι, έτσι. Όσο η άλλη θα πηγαίνει μείον τώρα στο θέατρο. Όχι, πάντα το έχει. Πάντα και μα λέει για περισσότερο όταν η για την λέσχη στην Κατερίνη πάντα λέει. Τραγούδα θεατρίνα για μα ο κόσμο είναι. Μία πόλη η οποία στο κεφάλαιο πολιτισμό δεν υπάρχει ουσιαστικά, υποφέρει. Πολύ ασχημό. Είναι σημαντικό 2-3 άνθρωποι να παλεύουν. Γιατί η Κατερίνη, όπως είπε ένας φίλος μου, βγάζει μόνο ποδοσφαιριστές και νταλικέριδες. Πολύ άσχημη πόλη. Κάλλιστα θα μπορούσε να λέγεται η Θήβα του Βορρά. Μπορεί, η Θήβα μπορεί να είναι και καλύτερη. Πάντως, Παναγιώτη, σε αυτό έχεις δίκιο. Δηλαδή, κλείνουν όλοι οι δρόμοι, κλείνουν όλα τα πάντα. Πού? Γεια σου, αγόρι μου, στο καλό. Ναι, στο καλό. Και γίνεται το έλα να δεις. Α, και εκείνη, εντάξει, το παίρνεις απόφαση και λες, αποφασίζεις τι θα κάνεις. Ναι. Εντάξει, είναι ωραίο να γίνονται αυτά τα πράγματα. Καλά, αλλά... οι μαραθώνιες θα γίνουν αναγκαστικά, θα κλείσουν. Δεν είναι θέμα, εντάξει. Ναι, okay. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει μαραθώνιο και να τρέχουν η όλη κοινωνία, ας πούμε, να είναι κανονικά οι δρόμοι ανοιχτοί. Εντάξει, ρε Σάβα. Καλά, εντάξει. Αλλά τώρα, όπως είπες, τα ξαφνικά τώρα γίναμε. Ρωτάει η Αναστασία, ρωτάει πολύ ευγενικά η Αναστασία, σε ποιο λεωφορείο είσαι, λέει, αν μπορείς να μας πεις και αν θέλεις, βέβαια. Δεν θέλει να πει. Το ξέρεις εσύ, Μάριε, που είμαι. Μηχανιώνας, έφυγε από μέσα. Α, έφυγε, μπράβο, στο 72, στο 72. Στο 72, ναι. Δεν θέλω να το κάψω τώρα, το έχω θέμα για άλλη μέρα. Τι θέλεις. Πάνε να μας αλλάξουν δρομολόγια και νούμερα λεωφορείων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το αρνούμε. Οπότε για να μην μπερδεύεσαι, παίρνει ένα ταξάκι να πας στα σίγουρα. Το αρνούμε, δεν θέλω. Θα το συζητήσουμε μετά. Θα το συζητήσουμε βέβαια. Μετά. Γίνεται χαμός. Και τι γίνεται τώρα με ΟΑΣΤ, με ΚΤΕΛ, τα λεωφορεία στα χωριά του νομού Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό κάνω περιγύρω. Δεν είναι για τον αέρα αυτά τώρα. Μπράβο. Μετά. Όχι, για τον αέρα είναι, Σάβα. Άλλο τι μπορεί να μου πει, βέβαια, το καταλαβαίνω. Έχει γίνει παντού θέμα. Τι δεν είναι τίποτα κρυφό. Με τεράστιο πρόβλημα. Ο κόσμος υποφέρει, ας πούμε, στην κρίση, έτσι. Τα πράγματα, θα δούμε τι θα γίνει. Ωραία, Σαβίνιο. Προς το καλό θα πάμε πάντως. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι, παλικάρι μου. Ωραία. Μακάρι. Έγινε, παιδιά μου, καλή δουλειά. Έγινε, Σάβα. Καλή δουλειά, καλημέρα, να είσαι καλά. Αυτό το λατρεύει, το αγαπάει αυτό το κομμάτι, σ' αρέσει, ε. Ναι. Δεν βλέπω να χτυπιέσαι, είδα έτσι κάπως αντίσκολα χωρίς. Τι να κάνει, ναι. Εσύ. Εντάξει, τι να κάνει. Εντάξει, καλά. Τεράστιο κομμάτι. Τεράστιο κομμάτι. Λατρεμένη Carson Broadway. Είπαμε, είναι ο κιθαρίας στον Φεντάουν, έτσι. Χρονιά κομματιού, περίπου. Τώρα βγήκε καλά αυτό. Τώρα! Το τελευταίο του πρόσφατο είναι τώρα. Μάλιστα, εκεί που είναι και το γέμο. Α, μαζί είναι όλα αυτά. Εκεί είναι και το γέμο. Ναι. Στο άλμπουμ αυτό. Ωραία, είναι, εντάξει. Ναι. Πολύ ωραίο άλμπουμ βγάλαν τα παλικάρια. Μπράβο. Πολύ ωραίο άλμπουμ βγάλαν τα παλουκάρια. Λοιπόν, να κλείνουμε σιγά σιγά, γιατί ακολουθεί η κομπή ΠΑΟ 24. Εκεί μέσα θα γίνει, γιατί μετατέθηκε και πήγε πίσω η ώρα. Εκεί θα γίνει διακοπή και η σύνδεση με τα γραφεία της ΕΠΟ στην Αθήνα, μπράβο, για να ακούσουμε την ακριβή ημερομηνία απονομής του προαθήματος στον ΠΑΟΚ μέσα στον Δεκέμβριο. Έτσι. Μης θα γίνει 1 με 15 Δεκέμβρη. Μης μυζιάζεις. Λοιπόν, να βγάλουμε μήνυμα, δεν χρωστάμε. Όχι, από τελειώσαμε. Ό,τι βλέπω. Φίλε Μενέλα, είπαμε, επικοινώνησε αύριο. Η ευθύνη δική σου. Αύριο 12 και 5, 12 και 7, πάρε τηλέφωνο εδώ στο Λίμπερο. Θα είναι η Μαριλίζη 2310 287 και 3 οκτάρια. Για να συνοηθούμε, για να βάλουμε και το δικό σου όνομα για τα γυαλιά. Αρίστη Λαμπροπούλου Καβάτους από το quiz και βγάζουμε τον νικητή, τον σημερινό, που είναι χωρίς quiz και θα καβατζώσει ή γυαλιά Οράσεως ή γυαλιά Ηλίου από τα Opticon Express. Βασίλης Καραμανλίδης τελειώνει σε 0,95. Στείλατε 6 ακροατές και ακροάτριες. Ο νικητής είναι ο Βασίλης Καραμανλίδης, τελειώνει σε 0,95. Βασίλη, και εσύ θα ενημερωθείς από αύριο, από τη Μαριλίζ, έτσι. Μην πας σήμερα και πεις δεν μου τα δώσανε. Θα δώσει τα ονόματα αύριο η Μαριλίζ. Άρα, αύριο λογικά, μετά τις 2 το μεσημέρι. Όλοι οι υπόλοιποι 5 καβατζώνετε. Δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Δηλαδή, μπορείτε να πάτε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ εδώ πέρα, ο φίλος ο Γιάννης ή η φίλη Σωτηρία ή ο φίλος ο Χρύσανθος. Να πάτε και να πείτε. Κέρδισα δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Θέλω να πάρω το ζευγάρι αυτό που κάνει, ας πούμε, 80 ευρώ και θα πληρώσει 30 ευρώ. Θα δώσει η Μαριλίζ αύριο και τα ονόματα των χαμένων στα καταστήματα Opticon Express. Παναγιώτη, να κλείσουμε όπως αρχίσαμε. Ναι. Δηλαδή, με την συγγνώμη μας. Συγγνώμη. Μεγάλη. Στην σιωπηλή πλειοψηφία για αυτό που έγινε στο τελευταίο 12 λεπτό της εκπομπής της Παρασκευής. Το υποσχόμαστε ότι δεν θα ξαναγίνει.
ένα τεράστιο συγγνώμη από τον Παναγιώτη και από μένα, προφανώς και από τον Χρύσανθο, προφανώς και από τον Χρύσανθο, στην σιωπηλή πλειοψηφία αυτής της εκπομπής. Οκ. Ωραία. Από εμάς... Τι ώρα παίζει? 10 παρατέταρτο στο Τάμπερε. Ναι. Τελειώνουμε, και... τελειώνουμε αυτό. Και, τελειώνουμε, μάτς, 10, και 10 παρατέταρτο Ισπανία-Αγγλία. Ναι. Για το, στον... Τρία φάγανε οι Γερμανοί. Σε άλλη κατηγορία, ναι, το είδα. Το έβλεπα, έβλεπα πρώτη νίκη μετά το 92 λέει των Ολλανδών. Ναι. Πάμε άλλο βρίσκει. Ναι, εντάξει, το σπίτι. Ναι. Και το, σε επίσημο, γνήμα. Ο Παοξής σου βρίσκει το σπίτι σου. Όχι, δεν βρίζει, μια χαρά είναι. Ο Παοξής βρίσκει το σπίτι σου. Μια χαρά είναι. Ο Παοξής. Η αμήχανη στιγμή που το Μπούμερα γυρίζει εναντίον σου. Από εμάς και την Αναστασία κλείνουμε έτσι. Γκαζάτα αδέρφια, keep on fucking rocking.